Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Λέω το εξής, αρκετές φορές το έχω πει. Όταν είσαι 40 χρόνια μάχημος δημοσιογράφος, στο ρεπορτάζ δηλαδή, και όχι κλεισμένος σε ένα γραφείο σε διευθυντικές θέσεις ή αρχισυνταξίες κλπ. Όταν είσαι λοιπόν μάχημος ρεπόρτερ, μετά από 40 χρόνια λες, πρέπει να τα έχω δει όλα. Και σκάνδαλα, έχεις βυθιστεί σε αυτό που λέμε διαφθορά και παρακμή και διαπλοκή σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που διεκδικεί τα πρωτεία στη διαφθορά. Λέει λοιπόν, τα έχω δει όλα. Τα έχω ζήσει όλα. Έχω δει και τις κλεψίες που γίνονται από πολιτικούς και από επιχειρηματίες και τα σκάνδαλα και μίζες κλπ. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι έπεσα έξω. Σήμερα το βράδυ είμαι μπροστά σας σοκαρισμένος για όλα όσα ανακαλύψαμε μέσα από μια μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα με τους συνεργάτες μου, στο αυτό που λέμε εξοπλιστικά προγράμματα. Σε αμυντικές δαπάνες, σε αγορές οπλικών συστημάτων, αεροπλάνων, πλοίων, για να είμαστε σήμερα και να μην μπορούμε να προστατεύσουμε το Αιγαίο. Αυτή είναι μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία, θα την κουβεντιάσουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, 50 δισεκατομμύρια. Το νούμερο είναι τρομακτικό, είναι ηλικιώδες. 50 δισεκατομμύρια εμφανιζόμαστε να ξοδεύουμε τα τελευταία χρόνια για εξοπλισμούς. Από εκεί και πέρα, από τα 50 αυτά δις, θα είτε πόσα πήγαν πραγματικά για αγορά όπλων, πόσα πήγαν στις τσέπες κάποιων, που δεν είναι μόνο πολιτικοί, δηλαδή ο Τσοχατζόπουλος και ο Σμπόκος, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Πίσω από τον Σμπόκο και τον Τσοχατζόπουλο υπάρχουν εκατοντάδες άλλοι, αξιωματικοί, υπάλληλοι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επιχειρηματίες, μιζαδόροι, ενδιάμεσοι, που έχουν κατακλέψει, έχουν καταληστέψει το ελληνικό κράτος. Με μίζες και με όλα αυτά που θα δείτε σήμερα το βράδυ. Και βέβαια, μέχρι τώρα, ελάχιστοι κατηγορούνται για το τεράστιο αυτό σκάνδαλο, το οποίο ξεκινάει με άλοθη τα ίμια. 1996. Πρέπει να γυρίσουμε δηλαδή 17 χρόνια πριν για να δούμε από πού ξεκινάει αυτή η τεράστια ληστεία που υφιστάμεθε όλοι μας. Γιατί τα λεφτά αυτά ήταν δικά μας, ήταν από την τσέπη μας τα αρπάξανε. Τότε λοιπόν, μετά τα ίμια, τότε που ο Σιμίτς, ξέρετε, είπε ευχαριστώ πάρα πολύ τους Αμερικάνους που μας σώσατε τον πόλεμο, ήταν η τεράστια κολοτούμπα του αντιαμερικανού Σιμίτη. Τότε που εκείνες τις ημέρες σε κάποιες εκπομπές που έχω κάνει για τα ίμια, είχε βγει ο Πάγκαλος, είχε πει η ελληνική σημαία την πήρε ο αέρας του Αιγαίου, που ήταν στα χέρια των Έλληνων, καταδρομέων που είχαν ανέβει στα ίμια με την ελληνική σημαία και επειδή ήταν εντολή να την κρύψουν αμέσως, να την κάψουν, ο Πάγκαλος, υπουργός εξωτερικών τότε, είχε πει τους έφυγε. Εφύσαγε πολύ εκείνη την ημέρα και την πήρε τη σημαία ο άνεμος και ακόμη η σημαία ελληνική ταξιδεύει στο Αιγαίο. Αυτά και εκεί πρέπει να τα λέμε και να τα ξέρουμε και να τα θυμόμαστε. Γι' αυτό το έχω πει και άλλες φορές αυτό που σας είπα. Πάμε λοιπόν τώρα, επειδή ήταν πολύ δύσκολη αυτή η ιστορία να την κάνουμε και να την παρουσιάσουμε μπροστά σας, αλλά ευτυχώς κάπου έχουμε φτάσει, πάμε να δούμε τι προσπάθησε να πει το 2010 για την υπόθεση αυτή των εξοπλισμών ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας, κ. Μπεγλίτης, και μετά Υπουργός Άμυνας. Μιλάμε βεβαίως για την κυβέρνηση του Γεωργάκη Παπανδρέου, την εποχή εκείνη. Για να δούμε. Γύρω από τους αμυντικούς εξοπλισμούς φτιάχτηκαν περιουσίες και πολιτικές καριέρες. Με αυτή τη φράση περιγράφει τον Αύγουστο του 2010 ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης την κατάσταση που επικρατούσε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το 1996 και μετά. Μετά δηλαδή από την κρίσιμη νύχτα στα Ίμια. Ευτυχώς ή δυστυχώς είμαστε μια μικρή χώρα που γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Γύρω από τους αμυντικούς εξοπλισμούς φτιαχτήκανε και περιουσίες, ενδεχομένως και πολιτικές καριέρες. Και αυτά πρέπει να τα πούμε. Γύρω από τους αμυντικούς εξοπλισμούς είχε στηθεί ένα ολόκληρο πανηγύρι, πάρτι, χωρίς να υπάρχει η στοιχειώδης ανταποδοτικότητα.
Ένα χρόνο αργότερα, από την θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας πλέον, ο κ. Μπεγλίτης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, κάνει λόγο για δημοσιογράφους delivery boys στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που χρηματοδοτούνται από τα μυστικά κονδύλια των στρατιωτικών ηγεσιών. Είχα ξεκινήσει τη διαδικασία να ελεγχθεί το πόθεν έσχες όλων των πρώην στρατιωτικών, ναι, οι οποίοι μετήχαν σε επιτροπές εξοπλιστικών προγραμμάτων από το 1996 μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Αυτό τους ταρακούνησε. Κατήργησα τις απόλυτες δαπάνες εκατομμυρίων της στρατιωτικής ηγεσίας. Ξέρετε ότι είχε την ευκαιρία η στρατιωτική ηγεσία να κάνει παιχνίδι, και το λέω πολύ καθαρά, κύριε Λυρητσή, να κάνει παιχνίδι με συναδέλφους σας δημοσιογράφους. Με διάφορα. Τι εννοείται, με μαύρο χρήμα. Με delivery boys, δημοσιογράφους. Λεφτά, τους δίνανε λεφτά. Διαμεσολαβητές, ορισμένοι δημοσιογράφοι. Μιλάτε για διαπιστευμένους συναδέλφους μας στο Υπουργείο. Γίνανε με περιοδικά ηλουστρασιών, γίνανε ουσιαστικά οι διαμεσολαβητές διαφόρων συμφερόντων. Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Μπεγλίτης καταγγέλει υποσυστήματα ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας που δρούσαν για 15 χρόνια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και δεσμεύεται να αποκαλύψει στοιχεία και ονόματα στην πορεία. Μία δέσμευση όμως που δεν τήρησε όταν κλήθηκε λίγο καιρό αργότερα να καταθέσει από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Έσπασα υποσυστήματα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υποσυστήματα που είχαν δημιουργηθεί τα τελευταία 15 χρόνια. Από την εποχή Τζοχατζόπουλου μέχρι την εποχή Μεϊμαράκη. Μα και σήμερα που μιλάμε, καλούμε να διαχειριστώ και να αντιμετωπίσω σκελετούς της τελευταίας 15 ετίας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο ελληνικός λαός πρέπει να τα μάθει αυτά. Να τα πείτε. Γιατί ακόμα είναι επικεφαλής στην πορεία. Θα τα έλεγε στην πορεία ο κ. Μπεγλίτης. Αλλά δεν τα είπε ποτέ. Μούγκα. Αυτά που δεν είπε και ο Μπεγλίτης, θα προσπαθήσουμε σήμερα το βράδυ να τα πούμε εμείς. Και κυρίως για αυτή, εμένα με αφορά επίσης σε προσωπικό επίπεδο, και αυτή η δημοσιογραφική αλητεία που ακούσατε, δημοσιογράφοι delivery, που πληρωνόντουσαν από τους εκάστοτε υπουργούς άμυνας για να περνάνε αυτά που έπρεπε να περνάνε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δουλεύανε. Και επειδή είναι κοντά μου και ένας εκλεκτός συνάδελφος, ο κ. Καλαρίτης, που είναι διευθυντής στα επίκαιρα. Καλησπέρα. Ξέρεις τι λέμε και καταλαβαίνεις τι λέμε. Απολύτως. Αυτή λοιπόν τη δημοσιογραφική αλητεία, την οποία προσπαθώ εδώ και 15 χρόνια να παρακινήσουν ενός συντακτών να μας τα αποκαλύψει, και δεν είναι μόνο αυτή. Είναι και κάποιοι άλλοι που παίρνουν λεφτά από το Υπουργείο Εξωτερικών, τα μυστικά κονδύλια, τα περίφημα. Είναι και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι πληρώνονται από κάτι περίεργες κυκλώματα επιχειρηματιών. Και δεν τους ακουμπάει κανείς. Όπως να ακουμπάει και κανείς όλους αυτούς που θα ακούσετε σήμερα που έχουν βυθιστεί σε αυτό που λέμε σκάνδαλο εξοπλισμών. Αυτό το βράδυ λοιπόν περιμένω πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τους καλεσμένους μας, που είναι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με το τεράστιο αυτό ζήτημα των εξοπλιστικών προγραμμάτων από θέσεις κέρυες. Να ξεκινήσω από δεξιά, από τον κύριο Βαγγέλη Βασιλάκο. Καλησπέρα, κύριε Βασιλάκο. Ο κ. Βασιλάκος είναι πρώην Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών και Αμυντικών Δαπανών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Επί 3,5 χρόνια ήταν με Υπουργό Άμυνας. 4,5. 3,5 χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη, με Υπουργό Σπηλιωτόπουλο και με Μαϊμαράκη. Και ένα χρόνο με Πασόκ Βενιζέλο. 3 χρόνια με τον κύριο Μαϊμαράκη και ένα χρόνο με τον κύριο Βενιζέλο και αναπληρώτητα τον κύριο Μπερλίκη. Ο κ. Βασιλάκος ξέρει πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι. Και μάλιστα. Είστε κατηγορούμενος και νομίζω. Δύο ακόμα, ναι. Διώκεστε. Θα τα βούμε όλα αυτά. Δίπλα του είναι και ο Βασίλης Οικονόμου. Καλησπέρα, κύριε Οικονόμου. Βουλευτής Αττικής της ΔΗΜΑΡ, έχει ασχοληθεί με το θέμα των εξοπλιστικών σκανδάλων και ειδικά με τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Άλλη τεράστια ιστορία, άλλη βρωμιά. Ξέρετε τι είναι τα αντισταθμιστικά ωφέλη, είναι τα εξή. Δηλαδή, παραγγέλνεις όπλα, συστήματα, οτιδήποτε, και η εταιρεία που αναλαμβάνει να στα προμηθεύσει. Λέει, θα σου δώσω, θα κάνω και αυτά, χωρίς να με πληρώσεις. Και αναθέτει σε κάποιες ελληνικές εταιρείες να υλοποιήσουν αυτές τις αποφάσεις. Όσο έχετε εσείς τα αντισταθμιστικά ωφέλη, τόσο τα έχω δει και εγώ. Δίπλα του κύριος Γιάννης Κουράκος. Καλησπέρα, κύριε Κουράκο. Καλησπέρα. Ανεξάρτητος βουλευτής με το κόμμα Νέα Μέρα. Και αυτός έχει ασχοληθεί με το θέμα, το γνωρίζει και θα μας βοηθήσει στην προσέγγιση του. Και όμως μετά ο κύριος Τάσος Ροζόλης. Καλησπέρα, κύριε Ροζόλη. Καλησπέρα.
Ο κ. Ζολής είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολεμικού Υλικού. Πολλές ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν ως αντιπρόσωποι ξένων στα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά και στις συμβάσεις για τα αντισταθμιστικά ωφέλη που λέγαμε πριν. Θα μας μιλήσει και για τις παραγγελίες που είναι έτοιμες να δώσουν ξένες χώρες στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, η οποία όμως, όπως ξέρετε, το οδεύει προς κλείσιμο. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον κύριο Ζολή για όλα αυτά τα σκοτεινά, τα γκρίζα που έχουν συμβεί με αυτές τις εταιρείες που είχαν αναλάβει τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Σύμφωνα με την τελευταία νομοθετική πράξη που έφερε η κυβέρνηση, την ψηφίσαμε την περασμένη εβδομάδα, δεν κλείνει η αμυντική βιομηχανία. Δεν κλείνει η αμυντική βιομηχανία. Πάμε από την άλλη πέρα. Ο κ. Κωνσταντίνος Τράγκος. Καλησπέρα, Στράγκος. Υποστράτηγος στην αποστρατεία, αμυντικός αναλυτής. Χθες είχα πάει και στην παρουσίαση του νέου πέμπτου του βιβλίου. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα θέματα αυτά. Έχει φοβερό υλικό, φοβερά στοιχεία. Έχει ψάξει, έχει κυνηγήσει ζητήματα. Το τελευταίο του βιβλίο που το παρουσίασε χθες είναι Έγκλημα στο Πεντάγωνο. Πολύ ενδιαφέρον. Αμέσως μετά ο κύριος Ροδάμαθης Φουντουλάκης. Καλησπέρα σας, Ναύαρχε. Υπονόμος Αναποστρατεία Μηχανικός Ακουστικής, εκπρόσωπος του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων στο Διεθνές Συνέδριο Υποβρυχίων και ενεργό μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Και αμέσως μετά ο κύριος Βασίλης Νικολόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Νικολόπουλο. Καλησπέρα σας. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών Αεροπορίας Στρατού, ταξίαρχος Αναποστρατεία. Και αμέσως μετά ο συνάδελφός μου, ο κύριος Λάβρος Καλαρίτης. Καλησπέρα, Λάβρο. Καλησπέρα. Διευθυντής στο περιοδικό Επικαιρά. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε 8 ανθρώπους εδώ, οι οποίοι πραγματικά ξέρουν πολλά και πιστεύω ότι θα μας πούν πολλά. Παράλληλα με τα βίντεο και με το υλικό που θα σας παρουσιάσουμε εμείς από την δική μας δημοσιογραφική έρευνα. Σε λίγο, μέσω Skype, θα συνδεθούμε με τον κύριο Στέφανο Γκίκα, που είναι τομεάρχης Εθνικής Άμυνας επί Νέας Δημοκρατίας, πρώην εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 2004 με 2007, επί Σπύλιου Σπυριωτόπουλου, Υπουργού, και Ευάγγελο Μεϊμαράκη και αρχιπλήρχος στην αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Και δίπλα μου η Μάρα η Χαρμαντά, η καλή μου συνάδελφος, η οποία θα είναι γέφυρα με εσάς, μέσα από τα email και το Skype, αν μας εξηγήσει. Αρχικά να πούμε ότι και σήμερα μπορείτε να ψηφίζετε σε μία ερώτησή μας. 17 χρόνια μετά τη νύχτα των ημείων, νιώθετε ασφαλείς με την κατάσταση της εθνικής άμυνας της χώρας? Μπορείτε να καλείτε στο 901-901-4050 και να απαντάτε ναι ή όχι. Πριν προχωρήσεις, να διευκρινίσω λίγο για αυτό το θέμα, βάζουμε ένα ερώτημα, γιατί πραγματικά θέλουμε να διαπιστώσουμε τη δική σας αίσθηση. Πόσο ασφαλείς νιώθετε με τα σημερινά δεδομένα, μετά από όλες αυτές τις αγορές που θα δείτε, που γίνανε ή δεν γίνανε, πώς ασφαλείς νιώθετε για την αμυντική μας προστασία με δεδομένα συγκεκριμένα, τα οποία τα έχουμε παρουσιάσει και σε κάποιες εκπομπές? Αεροπλάνα καθυλωμένα στο έδαφος, φρεγάτες δεμένες σε ναυστάθμους ή δεν έχουν ανταλλακτικά, ακόμη και άρματα καθυλωμένα και αυτά για διάφορους λόγους, και ξαφνικά οι Τούρκοι να μπαινοβγαίνουν στο Αιγαίο και ελάχιστες φορές πλέον να αναχαιτούνται. Φτάνουν μέχρι την Άντρο, μέχρι εδώ πέρα το Λαύριο με τα αεροπλάνα τους ή κάνουν ολόκληρες βόλτες με τα πλοία τους μες στο Αιγαίο, ανενόχλητοι. Πόσο λοιπόν αισθάνεστε ασφαλείς για την αμυντική μας θωράκιση σήμερα? Πάμε. Τα τηλέφωνα της εκπομπής μας 211-55-55-20-521, το email της εκπομπής athéatos.cosmos@yahoo.gr. Στο Twitter μας βρίσκεται athéatos.gr, στο Facebook athéatos cosmos και στο YouTube κάθετος user κάθετος athéatos cosmos. Μπορείτε να βλέπετε όλες μας τις εκπομπές. Όταν ξεκίνησαμε την έρευνα αυτή, περίπου πριν από 1,5 μήνα, έκανα ένα σχέδιο και έβαλα 3 βασικά ερωτήματα που είπα στους συνεργάτες μου και εγώ ίδιος από την έρευνα που κάναμε να βρούμε απαντήσεις. Ένα τρίγωνο ερωτημάτων που ήταν οι στόχοι μας, οι 3 στόχοι που έπρεπε να χτυπήσουμε για να φτάσουμε στη σημερινή βραδιά. Το πρώτο ερώτημα ήταν αν χρειαζόντουσαν όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί ή έγιναν για να θησαυρίσουν κάποιοι. Το πρώτο μας ερώτημα. Χρειαζόμαστε αυτά τα όπλα ή έγιναν για τις μίζες και για όλα τα υπόλοιπα? Ερώτημα δεύτερο. Όλοι αυτοί που λαδώθηκαν, έκλεψαν ή πληρώθηκαν από το ελληνικό δημόσιο χωρίς να υλοποιήσουν τις συμβάσεις τους για τα περίφημα αντισταθμιστικά, επέστρεψαν στο δημόσιο ένα μέρος των κλεμμένων ή όχι? Γιατί αυτή η κολόνια κρατάει
όπως είπαμε λίγο πριν, 17 χρόνια. Μετά την ίδια των ημείων. Κυρίως επί κυβερνήσεων Τσοχαντζόπουλου και Παπαντονίου, γίναν μπάστε σκύλοι, αλέστε που λένε. Αγορές επί αγορών. Το τρίτο ερώτημα είναι σήμερα μετά από όλο αυτό το τρελό πάρτι με τους εξοπλισμούς που έχει πληρωθεί με 50 δις από τις τσέπες μας. Και με τα σημερινά δεδομένα που σας είπα λίγο πριν, πόσο ασφαλής μπορεί να νιώθει ένας Έλληνας. Και αυτό βεβαίως είναι και το κεντρικό ερώτημα της εκπομπής μας που μπορείτε να απαντήσετε με τα τηλέφωνά σας. Όλα αυτά λοιπόν θα κουβεντιάσουμε και τους καλεσμένους μας. Να ξεκινήσω όμως πρώτα για να μπείτε στο νόημα της σημερινής εκπομπής με μια κάρτα που λέει πολλά. Είναι οι δαπάνες της Ελλάδας για αγορές όπλων σε σχέση με το σημερινό χρέος. Είναι από το Διεθνές Ινστιτούτο της Ασφάλειας. Βλέπετε καταρχήν την κάρτα, πώς μπορείτε να απαντήσετε ναι ή όχι. Στο τέλος της εκπομπής θα δώσουμε το γενικό το αποτέλεσμα αυτής της κατά κάποιο τρόπο δημοσκόπησης. Πάμε λοιπόν να δούμε την κάρτα, την νούμερο 1 κάρτα για τις δαπάνες της Ελλάδας για αγορές όπλων. Είναι από το Διεθνές Ινστιτούτο Στοκχόλμης για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό. Δαπάνες Ελλάδας για εισαγωγές όπλων και οπλικών συστημάτων. Περίοδος 1974-2010, δηλαδή με το που πέφτει η δικτατορία και μετά. 241,7 δισεκατομμύρια ευρώ αναγωγή, λέει, σε τιμές το 2005. Προσέξτε, 241,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσο είναι το χρέος της Ελλάδας σήμερα? Λίγο πιο πάνω από αυτό. Το χρέος της Ελλάδας σήμερα είναι περίπου λοιπόν 360 δισεκατομμύρια ευρώ και τα 241,7 τα έχουμε δώσει ήδη για την αγορά όπλων και οπλικών συστημάτων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα μας πριν δούμε και τα υπόλοιπα βίντεο και τις υπόλοιπες κάρτες που έχουν πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Φράγκο και κύριε Βασιλάκο, θα ξεκινήσω από εσάς με ένα κοινό ερώτημα. Είναι το πρώτο ερώτημα της έρευνάς μας. Χρειαζόντουσαν όλες αυτές οι αγορές που βλέπουμε και που ξέρουμε ή πολλές από αυτές γίνανε και για να εξυπηρετηθούν οι τσέπες κάποιων? Είναι δύσκολο το ερώτημα που βάλετε, διότι το να αποφανθώ αν χρειαζόντουσαν ή όχι σημαίνει ότι πρέπει να ήμουν μέσα στα συμβούλια αυτά των εξοπλισμών που αναλύονται οι ανάγκες και λαμβάνονται οι αποφάσεις. Από μια βαθιά μελέτη όλων των πραγμάτων που έχω κάνει, των προγραμμάτων, μιλάτε πάντοτε μετά τα ίμια, έτσι, διεπίστωσα ότι αρκετά συστήματα δεν ήταν τόσο αναγκαία προς απόκτηση. Και σας υπενθυμίζω, δε, γιατί είπατε εσείς ότι ο κύριος Σιμίτης ενεφανίστηκε σχεδόν κλαίων και κλιπαρών και ευχαριστών τους Αμερικάνους για τη βοήθεια, ότι είπε μια μεγάλη κουβέντα με μια φράση με δύο λέξεις. Είχαμε έλλειμμα δυνάμεως. Έδωσε το σύνθημα ότι είχαμε έλλειμμα δυνάμεως. Και με το έλλειμμα δυνάμεως αυτό σημαίνει ότι... Ανάβω το πράσινο φως για αγορές. Όχι, κάτι άλλο. Το έλλειμμα δυνάμεως δεν μπορεί να έχει υπάρξει χωρίς ευθύνες. Κάποιος φταίει για το έλλειμμα της δυνάμεως. Και τότε δεν τόλμησε, γιατί του επέβαλαν δεν ξέρω εγώ ποιοι, να πιάσει αυτούς που δημιουργήσαν το έλλειμμα και να τους έλεγε τουλάχιστον σπίτι τους, αν όχι να τους παραπέμψει σε δικαστήριο. Εννοεί τους στρατιωτικούς. Όχι και στρατιωτικούς, και τους πολιτικούς. Εκείνη λοιπόν την ήρθε, κυρίες και κύριοι, ουσιαστικά άνοιξε η πόλη, άνοιξαν οι πόρτες της σημερινής κόλασης που ζούμε. Για να έρθουν μετά και οι Ολυμπιακοί Αγώνες και να ολοκληρωθεί το έγκλημα. Ήταν αυτό που είπε ο στρατηγός κ. Φράγκου. Δήλωσε ο Σιμίτης ότι υπήρχε έλλειμμα δυνάμεως. Ουσιαστικά ανάβει το πράσινο φως να αποκτήσουν αυτές τις δυνάμεις. Και... κύριε Βασιλάκο, το ίδιο ερώτημα είναι και για εσάς. Εάν χρειαζόντουσαν όλοι, εσείς είσαστε μέσα στις αποφάσεις, είσαστε στον πυρήνα. Ο στρατηγός δεν ήταν και λέει: δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Εσείς όμως συμμετείχατε σε αυτές τις αποφάσεις. Όχι ακριβώς δεν συμμετείχα, αλλά θα μου επιτρέψετε, κύριε Χαρδαβέλα, να σας πω ότι γενικά και λόγω ειδικότητος, επειδή είμαι οικονομολόγος, είμαι επιφυλακτικός με τα νούμερα. Τα 50 δισεκατομμύρια νομίζω ότι δεν είναι ακριβές. Είναι υπερβολικό, λέτε? Νομίζω ότι είναι υπερβολικό, mm-hmm. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ειλικρινά σας μιλάω, το ψάξαμε πάρα πολύ. Ακριβώς δεν ξέρει κανείς. Δεν αφισβητώ το νούμερο, ναι, ή την πηγή σας, δεν την ξέρω. Ακριβώς δεν ξέρει κανείς. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσετε αμέσως μετά. Συγγνώμη. Πάμε.
Φτιάξε το δικό σου μουσικό κόσμο, ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν είσαι. Η Κοσμοτέ καλωσορίζει το Spotify, τη δημοφιλέστερη μουσική υπηρεσία στον κόσμο με περισσότερα από 20 εκατομμύρια τραγούδια στη διάθεσή σου, ακόμα και όταν είσαι offline. Δοκίμασε το Spotify Premium εντελώς δωρεάν για τους δύο πρώτους μήνες και δωρεάν streaming για όλους τους συνδρομητές Κοσμοτέ. Ήθελες απεριόριστη μουσική. Έγινε. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Μα είσαι καλά. Χρειάζεσαι check-up. Και λοιπόν. Η Εθνική, με κάθε ασφάλεια αυτοκινήτου, προσφέρει δωρεάν παροχές υγείας για σένα και όλη σου την οικογένεια. Τριγλυκερίδια, χοληστερίνες, τρανσαμινάσες, όλα τέλεια. Τώρα από 99 ευρώ το εξάμηνο, στον ασφαλιστή σου, στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. DVD, κάρτες μνήμης. Πριν συλλέξεις αναμνήσεις, πρέπει πρώτα να ζήσεις. Renault Captur. Capture Life. Με την εμπιστοσύνη του ονόματος Β' Νύθεο Χαρακής. Το μυστικό του Ακάκιου το φυλάω εδώ. Είναι η Μίσκο γιατί διαλέγει τα καλύτερα ελληνικά σιτάρια. Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι Μίσκο. Ο καλύτερος καφές στα Everest είναι 2. Μαζί με τον αγαπημένο 100% Superior Arabica θα βρείτε το νέο Fine Brazilian Blend. Ελάτε στα Everest και απολαύστε καπουτσίνο μόνο με 1 ευρώ. Τα καλύτερα ever. Γλυκό που κάνει καλό. Αποκλείεται. Ναι, δεν υπάρχει. Η ARAG πληρώνει τα δικηγορικά και δικαστικά έξοδα γιατί το να έχεις δίκιο δεν αρκεί. Το να βρεις το δίκιο σου κοστίζει. Γλυκό που κάνει καλό. Κι όμως υπάρχει. Ο μακεδονικός χαλβάς είναι το ιδανικό γλυκό για όλη την οικογένεια γιατί φτιάχνεται από ταχίνι, δηλαδή 100% αλεσμένο σουσάμι και είναι πηγή πολύτιμων βιταμινών και χλωστοιχείων. Μακεδονικός χαλβάς. Το γλυκό από σουσάμι που κάνει τόσο καλό. Άγγελοι του Κοτσόβολου. Αποστολή κλιματιστικό. Βρείτε τώρα την πιο καυτή ευκαιρία. Κλιματιστικό το Yotomi Inverter. 12.000 BTU, μόνο 449 ευρώ. Αποστολή εξετελέστη. Κοτσόβολος. Πάντα δίπλα σας. Lotus. New Forum. Επενδύει με κέρδη. Ασφαλίζει τη ζωή. Κλικάρετε την επιλογή σας. newforum.gr. Πήρατε το σπίτι με στεγαστικό δάνειο. Χαθήκατε στα συμβόλαια και δεν ξέρετε πόσο πληρώνετε. Η NP προσφέρει ασφάλεια κατοικίας από 1,47 το τετραγωνικό. Μιλήστε με τον ασφαλιστή της NP ή τηλεφωνήστε. Ασφάλεια κατοικίας στην NP. NP. Συνεπή σε OTP. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι το καλύτερο γιαούρτι που έχουν δοκιμάσει ποτέ. Και υπάρχουν κάποιοι που δεν το έχουν δοκιμάσει ακόμα. Μοναδικά απολαυστικό στραγγιστό γιαούρτι Total 2% με λαχταριστά φρούτα ή μέλι. Total 2% με γεύσεις. Διπλή απόλαυση. Δοκιμάστε τη νέα μοναδική γεύση πορτοκάλι μανταρίνι. Πορτοκάλι ή ροδάκινο? Και τα δύο. Νέα αγαπημένη είδη με πορτοκάλια Πελοποννήσου και ροδάκινα Μακεδονίας. Και σε αναψυκτικό. Πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε το! Πιάστε το!
Τώρα, άμα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιώς. Για να αποδείξουμε πόσο εύκολο είναι το σιδέρωμα με το Sensix DA70, φέραμε κάποιον που δεν έχει σιδερώσει ποτέ και του θέσαμε μερικές δοκιμασίες. Κανένα πρόβλημα. Τα κατάφερε περίφημα. Ακόμα και όταν κατά λάθος ξεχάστηκε. Νέο Sensix DA70. Έχεις Boss. Δεν έχεις δικαιολογία. Boss. Τεχνολογία για τη ζωή. Αν πρέπει να χάσεις μια ολόκληρη μέρα απλά για να πληρώσεις τις κάρτες σου, σου βρήκαμε μια καλύτερη ιδέα. Πλήρωσέ τις με WinBank. Και όχι μόνο τις κάρτες σου. Κάνε κάθε τραπεζική συναλλαγή εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή τα μηχανήματα EasyPay. Η ζωή είναι πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιώς. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και ήδη στο πρώτο 20 της εκπομπής αποκαλύπτεται μια πολύ πολύ σημαντική αλήθεια. Δεν ξέρει κανείς πόσο ακριβώς έχουν κοστίσει αυτοί οι εξοπλισμοί από τα ίμια μέχρι τώρα. Εμείς γράψαμε ένα νούμερο. Ο κ. Βασιλάκος λέει ότι είναι υπερβολικό. Θα ακούσουμε τώρα την άποψή του. Ο στρατηγός, ο κύριος Φράγκος, το υπολογίζει μεταξύ 25 με 30 δις. Ο ναύαρχος στην παρέα μας, ο κύριος Φουντουλάκης, λέει γύρω στα 32 δις. Αλλά κανείς δεν ξέρει τίποτα. Λέγετε λοιπόν, κάτι είχατε ξεκινήσει να λέτε. Ναι. Επειδή ξέρετε, οι δαπάνες στην άμυνα δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι διεθνές το πρόβλημα. Εγώ θα σας πω, αν θέλετε, και τη διεθνή εμπειρία, αλλά εν πάση περιπτώσει, η ερώτηση που κάνατε για την ελληνική εμπειρία. Το λογιστικό σύστημα καταγραφής και των λειτουργικών και των εξοπλιστικών δαπανών στο Υπουργείο Άμυνας είναι απερχιωμένο. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει με ακρίβεια τα ποσά που έχουν δαπανηθεί. Αυτό σας το λέω με τα πλήρους λόγου γνώσεως. Και ευθύνη, γιατί είστε μέσα και 4 χρόνια. Ναι. Να δώσω ένα απλό παράδειγμα για να αντιληφθείτε τι σας λέω. Στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, αυτό το δημοσιονομικό πρόγραμμα σταθερότητας που έχουν ψηφίσει οι βουλευτές, προβλέπονται αμυντικές δαπάνες για εξοπλισμούς 700 εκατομμύρια το χρόνο, μέχρι το 2015. Αυτά τα χρήματα, κύριε Χαρδαβελά, δεν υπάρχουν. Ένα. Και δεύτερον... Τότε με συγχωρείτε, γιατί τα έχουνε? Γιατί τα εγγράφουν. Σας είπα, γιατί... το λογιστικό σύστημα καταγραφής είναι απερχιωμένο. Δεν γνωρίζει κανείς στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σήμερα αν καταγράφουν τις παραλαβές που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ποιο οπλικό σύστημα παραλάβαμε φέτος ή πέρσι ή του χρόνου. Και πόσο κόστιζε κλπ. Ακριβώς, γιατί προκύπτει η αξία του, ή γράφουμε τις πληρωμές. Εκεί υπήρχε ένα απίθανο, θα σας έλεγα, μπέρδεμα, τόσο επί των ημερών των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, όσο και των επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς, θέλω να σας πω, ναι, ότι όλα αυτά τα περίφημα ΕΜΠΑΕ που λένε, είναι τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα εξοχρονισμού, των εξοπλισμών τέλος πάντων, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ήτανε πενταετή, δεκαετή, πενταετή κυλιόμενα. Δηλαδή, βγάζανε ένα πρόγραμμα για 10 χρόνια και έλεγαν ότι έχω αυτές τις αμυντικές ανάγκες. Και κάθε 5 χρόνια υπήρχε ένα ποσό γύρω στα 10 δισεκατομμύρια. Κάθε 5 χρόνια. Αυτό το ποσό όμως, σας λέω, δεν ήταν σίγουρο αν ήταν παραλαβές ή αν ήταν πληρωμές. Γιατί στο νούμερο αυτό πρέπει να προσθέσουμε και τα πρόστιμα που έχουν μπει. Πρέπει να προσθέσουμε διάφορα ποσά. Προσέξτε, θα πρέπει να προσθέσετε πολλά πράγματα. Όπως για παράδειγμα, το ότι οι συμβάσεις. Συγγνώμη για την πολιτικολογία, εδώ που έχουμε φτάσει πάντως στην Ελλάδα, η πολιτική δεν έχει σημασία πια. Έτσι. Το να λέει κάποιος για διάφορα πολιτικά κόμματα. Οι συμβάσεις που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είχαν κάποιες. Συγγνώμη για την ειρωνία, ωραίες διατάξεις, όπως αναπροσαρμογές τιμών. Δηλαδή, έλεγε για παράδειγμα ότι είναι 1 δισεκατομμύριο η αξία της σύμβασης, αλλά είχε κάποιες αναπροσαρμογές τιμών που σας κόστιζε στο τέλος περί το 1,5 δισεκατομμύριο. Αυτά δεν καταγράφονταν πουθενά, παρά μόνο
όταν πληρώνονταν τελικά η σύμβαση. Άρα λοιπόν, θεωρητικά σας λέω και πάλι, θα παρουσιάζονταν ένα τεράστιο έλλειμμα στα βιβλία των γενικών, στα λογιστικά βιβλία των γενικών επιτελείων. Ούτε φάνηκε πουθενά αυτό, ούτε το είδε ποτέ κανείς και σας επαναλαμβάνω, ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω, δεν γνωρίζει κανείς τα ακριβή νούμερα. Και αν σας σοκάρω ακόμα περισσότερο, θα σας πω ούτε σήμερα δεν γνωρίζουμε τα νούμερα, γιατί δεν τα δίνουν στην Τρόικα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, αυτά μου ακούγονται φοβερά. Δηλαδή, με συγχωρείτε, καταλαβαίνετε τώρα γιατί έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει. Όταν δεν ξέρει η κάθε κυβέρνηση, ο κάθε υπουργός άμυνας, τι ξοδεύουμε και καταγράφονται σε έτσι άγνωστο πού και πώς και τι και ποια ποσά είναι αυτά και ποιοι διαχειρίζονται αυτά τα ποσά και πού πάνε τα ποσά αυτά. Πραγματικά μιλάμε κύριε για ένα... Καταλαβαίνω να δώσω ένα παράδειγμα. Πέστε μου. Το 2006 υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση. Πίεζε πάρα πολύ η Eurostat, η Ευρώπη, να καταγράφονται οι αμυντικές δαπάνες με βάση παραλαβές για να βγαίνει το έλλειμμα, τέλος πάντων, της γενικής κυβέρνησης. Αν θυμάστε, η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Αλογοσκούφης τότε, το 2004, είχε αλλάξει τον τρόπο καταγραφής από τις παραλαβές, το είχε κάνει πληρωμές. Αναγκαστήκαμε λοιπόν το 2006 να γυρίσουμε πάλι στις παραλαβές. Τα στοιχεία που τέλος πάντων μαζεύτηκαν βγάζανε κάποια νούμερα δυσθεώρητα και επιτρέψαμε να σας πω εξωπραγματικά. Μη σας τα πολυλογώ. Μου ζητήθηκε και ασχολήθηκα, γιατί δεν είχα οικονομική αρμοδιότητα όσο ήμουν στο Υπουργείο Άμυνας, μου ζητήθηκε να δω αν οι συμβάσεις που είχα στα χέρια μου, αυτές διαχειριζόμουν, αντιπροσώπευαν τις δαπάνες που έλεγαν τα επιτελεία. Για να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Το 2006, εγώ πήγα τον Απρίλιο, αυτή η άσκηση ξεκίνησε περί τα τέλη του 2006, Νοέμβριο-Δεκέμβριο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Οι διαπραγματεύσεις για τα υποβρύχια τρέχανε, δηλαδή είχε παγώσει η σύμβαση των υποβρυχίων. Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού μου έλεγε ότι θα παραλάβει τον Παπα-Νικολή το 2006. Αυτό λοιπόν εγώ έπρεπε να το καταγράψω σαν δαπάνη του ελληνικού κράτους. Ποιον Παπα-Νικολή, ποιο 2006. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ρώτησα στα Γενικά Επιτελεία και στις αρμόδιες οικονομικές διευθύνσεις του Υπουργείου και στο Υπουργείο Οικονομικών, αυτά τα χρήματα του Παπα-Νικολή τα έχετε καταγράψει σαν πληρωμές όταν καταγράφαμε διαφορετικά το έλλειμμα. Απάντηση. Κανείς δεν ήξερε. Κύριε Καρδαβέλα, μου επιτρέπετε. Ένας. Ναι, γιατί δίνουμε μια εικόνα και κυρίως ανησυχούμε σε υπερβολικό βάθμο τον κόσμο, ενώ δεν είναι ακριβώς έτσι. Εγώ έχω μια εμπειρία την δεκαετία του 90, από το 94 μέχρι το 2000 περίπου. Υπάρχει καταγεγραμμένη μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει την εθνική στρατιωτική, στρατηγική, στρατιωτική ανάλυση κτλ. Η οποία δημιουργεί τις ανάγκες σε βάθος 20 ετίας. Εκεί λοιπόν, με βάση το τι υπάρχει ως απειλή, από εκεί ξεκινάμε, με το τι εμπειρίες έχουν βγει από διάφορα περιστατικά που έχουν συμβεί, είτε θερμά επεισόδια είτε όχι, από ασκήσεις κτλ. Δημιουργείται ένα πλαίσιο, δεν θέλω να σας κουράσω. Αναγκών. Αναγκών. Αυτό λοιπόν περνάει μέσα από διάφορα συμβούλια, στην ουσία στρατιωτικά, και καταγράφονται οι ανάγκες και φτάνει και στην πολιτική ηγεσία και εγκρίνονται και φτάνουν μέχρι και το ΚΙΣΕΑ. Άρα, ως καταγραφή αναγκών, πιστεύω ότι δεν έχουμε ξεφύγει και μετά το 96, διότι πάρα πολλά υλοποιήθηκαν το 97, το 98, ήταν ανάγκες που είχαν προδιαγραφεί πολύ νωρίτερα. Θα σας πω τα ελικόπτερα Apache, τα οποία εμφανίστηκαν λίγο πριν τα ίμια. Είχε αποφασιστεί από το 92 η αγορά τους. Πότε πληρώθηκαν. Πληρώνταν επειδή ήταν με ΛΟΑ. Τότε που λέτε, αν μου επιτρέψετε, συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Τότε που λέτε, κατέγραφαν τις πληρωμές. Άρα λοιπόν πληρώνονταν. Όχι, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω την σκέψη. Και θα πάω και στις πληρωμές. Πίνε για να κάνουμε και ένα διάλογο μεταξύ μας και να μην κάνουμε μόνο μονολόγο. Λοιπόν, ένα λεπτό. Αν μου επιτρέπετε. Αυτό που λέτε, θα συνεχίσω. Αυτό που λέτε. Είναι διαφορετικό καταρχήν από το θέμα μας το σημερινό. Το αν ήταν αναγκαίες ή όχι οι εξοπλισμοί. Θα φτάσω εκεί. Το ότι γίνανε όλα αυτά που γίνανε, Μίζες, Τσοχαντζόπουλοι κλπ. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Αν μου επιτρέψετε, όχι, εκεί θα καταλήξω. Ναι. Έβγαιναν λοιπόν οι ανάγκες. Μέχρι εδώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μέρος, δεν μπορώ να προσδιορίσω το ποσοστό, ήταν πραγματικές ανάγκες. Από εδώ και πέρα στην υλοποίηση λοιπόν αρχίζει και χάνει την μπάλα. Δηλαδή,
Ενώ υπάρχει το ΕΜΠΑΕ, το οποίο μιλάει για συγκεκριμένα νούμερα. Είναι το μεσοπρόθεσμο εξοπλισμού και ανάπτυξης. Συγκεκριμένα νούμερα. Αυτά τα νούμερα λοιπόν στην πράξη, επειδή θα μπουν οι μίζες, επειδή θα μπουν ΑΟ, επειδή αρχίζουμε και ξεφεύγουμε από τον έλεγχο, πάμε στο πολιτικό επίπεδο το οποίο αγόραζε σε ό,τι πως τον ήθελε. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Υπάρχει μία σύμβαση για ελικόπτερα, η οποία ξεκίνησε με 300 εκατομμύρια ευρώ και ψάχνοντας οι μικρότεροι, καταφέραμε να τη μειώσουμε 45 εκατομμύρια. Από 345. Από 303 κατά 45 εκατομμύρια. Μιλάμε για ληστεία, με συγχωρείτε πάρα λοιπόν, πολύ. Τη στιγμή, είναι λοιπόν, ληστεία κανονική. Ξεκινάγανε. Καταφέραμε και το μειώσαμε κατά 45 εκατομμύρια. Δηλαδή είχαν μπει σε μία διαδικασία και έδιναν οι εταιρείες ό,τι θέλανε. Εκεί λοιπόν δημιουργείται το μεγάλο άνοιγμα μεταξύ του ΕΜΠΑΕ και των τελικά πληρωμένων ποσών. Μάλιστα. Διότι τα ποσά τα ελέγχουν. Ξέρουν, μέχρι ένα σημείο ξέρουν. Μέχρι ένα σημείο. Πάμε μέσω Skype να μιλήσουμε με τον έτερο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Στέφανος Γκίκας. Δούμε. Ο κύριος Γκίκας είναι τομέαρχης Εθνικής Άμυνας επί Νέας Δημοκρατίας, πρώην εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Καλησπέρα κύριε Γκίκα, σας βλέπουμε τώρα. Καλησπέρα σας και στο εκλεκτό πάνελ. Αρχιπύραυλος Αναποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού και εκπρόσωπος τύπου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί Σπύλιου Σπυλιοτόπουλου και Ευάγγελου Μεϊμαράκη. Κύριε Γκίκα, θα σας βάλουμε στην κουβέντα μας σε λίγο, αφού λίγο προχωρήσουμε, παρακολουθήστε μας, γιατί είμαστε σε μια εξέλιξη που έχουμε σταματήσει σε κάποιο σημείο συγκεκριμένο. Εσείς ξέρετε, κύριε Γκίκα, περίπου πόσο κοστίζουν οι εξοπλισμοί, διότι καταρχήν εδώ πέρα έχει μπει ένα θέμα ότι κανείς δεν ξέρει πόσο έχουν κοστίσει οι εξοπλισμοί από τα ίμια, από το 1996 μέχρι σήμερα. Ακούγονται φοβερά ποσά, 25, 30, 32 δισεκατομμύρια, 50 δισεκατομμύρια. Και ο κύριος Βασιλάκος, που είναι στην παρέα μας, που ήταν τουλάχιστον για 4 χρόνια στον πυρήνα αυτών των αποφάσεων, μας είπε ότι πραγματικά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή κανείς να γνωρίζει πόσα ξοδευτήκαν για το διάστημα αυτό. Εσείς περίπου ξέρετε. Εγώ μπορώ να σας πω μόνο ένα στοιχείο. Μπορώ να σας πω ότι την περίοδο 2005-2010 το ελληνικό κράτος πλήρωσε 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ για αγορές της περίοδου 1996-2004. Δηλαδή, γιατί αγορές, τι αγορές έγιναν? Αγορές εξοπλιστικών προγραμμάτων. Που είχαν ξεκινήσει από το 1996, μου λέτε. Ναι, ναι. Από την εποχή εκείνη, το 1996 μέχρι το 2004, διότι ξέρετε, υπήρχε κακή συνήθεια να αγοράζουμε σήμερα και να μετακυλίουμε τις πληρωμές στις επόμενες γενιές. Λοιπόν, την πενταετία προμνημονίου πληρώσαμε 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ για αγορές εξοπλιστικών προγραμμάτων παλαιότερων. Οι οποίες μαχθριαζόντουσαν όλες, κύριε Γκίκα, επίσης ένα βασικό ερώτημα είναι αυτό. Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι ήταν πολλές από αυτές λανθασμένες. Στοιχειοθετώ. Παράδειγμα, τα πυροβόλα Σουζάνα που πήρε ο Τσοχατζόπουλος με 20,3, αν θυμάμαι καλά, δισεκατομμύρια δραχμές. Δεν τα χρησιμοποίησαμε ποτέ, υποτίθεται ότι πήγαν στην Κύπρο. Γνωρίζουν οι κύριοι στο πάνελ ο τρόπος που έγινε η προμήθεια. Ένα παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα, τα ζούμπρ του πολεμικού ναυτικού. Πήραμε υπερκοστολογημένα ζούμπρ, 4, εκ των οποίων αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είναι σε λειτουργία τα 2. Περίπου 100 εκατομμύρια έφυγαν υπέρ πατρίδος, εντός εισαγωγικών η λέξη. Και να πω και το κορυφαίο όλων, είναι το θέμα των υποβρυχίων, το οποίο έχουμε πληρώσει 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουμε παραλάβει μόνο ένα. Και ένα πραγματικά στοιχείο που είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι ο εξυγχρονισμός του του ωκεανού, το ένα υποβρύχιο το οποίο εξυγχρονίζεται, έχει στοιχήσει 637 εκατομμύρια, όταν ένα καινούριο ολοκένουργο μεγαλύτερου τύπου κάνει 500 εκατομμύρια fixed price. Μάλιστα. Και δεν το έχουμε παραλάβει. Κατάλαβα. Μιλάω για αυτό, για το λέω ότι υπάρχει εδώ πέρα ληστεία μεγάλη. Να βρεθεί κάτι θέλετε να πείτε, συγγνώμη. Ένα απλό παράδειγμα, έτσι, ο εξοπλισμός των φρεγατών ΝΕΣ.
Τότε ήμουν στην διεύθυνση επιχείρησης του ΓΕΝ. Και γινόταν ένας αγώνας να βγούμε στα περιοδικά, να πείσουμε την πολιτική ηγεσία να μην προχωρήσουμε. Διότι στην ουσία έγινε ένας εξυγχρονισμός, και αυτό γίνει και σε άλλα, μπορώ να σας καταθέσω, σε πολλά οπλικά συστήματα, με αποτέλεσμα να μην αυξάνει τη μαχητική ικανότητα του πλοίου. Δηλαδή, ένα πλοίο που είχε ένα πυροβόλο Α, δίναμε χρήματα να το εξυγχρονίσουμε, να βάλουμε δίθεν καλύτερα ηλεκτρονικά, χωρίς όμως ποτέ αυτό το πλοίο να έχει ικανότητα να κλουβίσει περισσότερα αεροπλάνα, να έχει δυνατότητα να χτυπήσει πιο μακριά, να αποκτήσει επισιακό πλεονέκτημα. Παρ' όλα αυτά, και τότε ο κύριος Αγγένη, ο κύριος Αντωνιάδης, βγάζαμε άθρα και γράφαμε ότι πρέπει να πάμε σε νέα πλοία και όχι σε ένα πλοίο 35 χρονών να πάνε να το κάνετε καινούργιο, που δεν γίνεται, και αποδείχθηκε ότι δεν γίνεται. Πλην όμως, οι πολιτικές αποφάσεις ήταν τέτοιες, ο εξοικονομός προχώρησε, τα καράβια αυτά είναι εις κατάσταση, την ξέρετε καλύτερα από μένα. Να σας πω όμως κάτι. Είσαστε τρεις εδώ πέρα αξιωματικοί, έντιμοι άνθρωποι, είσαστε στο υγιές κομμάτι του στρατού, γιατί υπάρχουν και άλλοι που τα αρπάξανε. Εσείς αυτά όλα τα βλέπατε, και αν τα βλέπατε. Από τις θέσεις που είσαστε, γιατί δεν τα καταγγείλατε, γιατί δεν βγήκατε προς τα έξω να πούνε γίνεται αυτά. Εμείς τώρα τα μαθαίνουμε. Ξέρετε πόσες αναφορές μου έχουν αρχιδευτεί στο ΓΕΝ, πόσες φορές στην Επιτροπή από πίσω μπαίνει παράρτημα με τις παρατηρήσεις του κάθε μέλους και εξαφανίζεται. Εγώ κατά τη διάρκεια αυτού του γλεντιού, του μεγάλου φαγοποτιού, ήμουν ρεπόρτερ. Ήμουν στο ποντίκι με τον Παπαϊωάννου και εργαζόμουν εκεί. Τώρα, θέλω να πω σε όσα ρωτήσατε τον κύριο Βασιλάκο, εάν... Όχι, θα μου απαντήσετε πρώτα στο ερώτημα. Ναι, ναι, τι θέλετε. Απάντησε στον άγχος, εμείς κάναμε και ναι, τις κρύβανε. Ναι, εγώ σας είπα ότι... Εσείς βγήκατε... Βεβαίως. Πέρα από το ποντίκι. Το ποντίκι είναι ένα έντυπο. Βεβαίως. Μια χαρά, πολύ καλό και το διαβάζω. Βγήκα, ήμουνα στον κύριο... Κάνετε μια επίσημη έκθεση αναφορά στο αρχηγείο σας, στον εισαγγελέα. Όχι, εγώ ήμουν εκτός στρατεύματος. Ήμουν ρεπόρτερ, ήμουν εκτός στρατεύματος. Όχι τώρα, μιλάμε όταν είσαι στρατό. Όταν ήμουνα δεν είχε σημειωθεί κάτι που, το οποίο να υποπέσει την αντίληψή μου και να και κάνω... εποχή είσαστε. Ήμουνα μέχρι το 90. Α, μέχρι το 90, είστε σε εποχή που δεν είχαν ξεκινήσει. Όχι, και ήμουνα σε μια θέση το 86-89, ήμουνα σε μια πολύ κρίσιμη θέση. Ήμουνα διευθυντής του γραφείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Τότε γινόντουσαν αυτά. Του κ. Χαραλαμπόπουλου. Εγώ, ειλικρινά, εκτός αν κατηγορηθώ ότι εθελοτυφλούσα, δεν είχα δει κάτω τίποτα. Μάλιστα. Δεν είχα δει κάτι. Η πρώτη αγορά του αιώνα πότε έγινε. Τι είπατε? Η πρώτη αγορά του αιώνα πότε έγινε. Η πρώτη αγορά του αιώνα ήταν όταν εγώ ήμουν ταγματάρχης, κύριε. Όχι, δηλαδή, έτσι. Το 86. Τα παραλάβαμε 86. Το 86, κύριε Βασιλιά. Παραλάβαμε 86. Και το Πασόκ δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Το παραλάβαμε 86, αν θυμάμαι καλά, ήταν να παραγγείλουν 86-16-80 μοιράζ. Τα 40 μοιράζ κοπήκανε για να πάνε για το ΕΣΥ, αν θυμάμαι καλά. Συγγνώμη, γιατί προκλήθηκα αυτή τη στιγμή. Ο κ. Βασιλάκος στα 3,5 χρόνια έπιασε ένα σκάνδαλο του Πασόκ να το βγάλει και να τον καταγγείλει στον εισαγγελέα. Τον ερωτώ. Κύριε Καρδαβέλα, μπορώ να παρέμβω μια στιγμή, επειδή ρωτήσατε του. Γιατί μου λέει τι έκανα εγώ που ήμουν ταγματάρχης. Του αξιωματικού ταγματάρχη, θα εκπλαγείτε αν δείτε πόσοι αξιωματικοί αντιδρούν πράγματι, είναι έτσι όπως σας τα είπαν, πόσοι αντιδρούν σε παράλογες, ας πούμε. Αγορές. Ή απαιτήσεις, τέλος πάντων, ή πιέσεις, πείτε το όπως θέλετε. Όμως έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Για πολλούς και διαφόρους λόγους, για τον τρόπο με τον οποίο είναι διαρθρωμένο το Υπουργείο Άμυνας. Ναι, το καταλαβαίνω. Το εγώ καταλαβαίνω. Λοιπόν, στην ερώτησή σας απάντησα μόνο στο οικονομικό κομμάτι. Θα σας έλεγα ότι κατά βάση όλοι οι εξοπλισμοί που έχουν γίνει χρειάζονταν να γίνουν. Όμως, για να απαντήσετε την ερώτησή σας, η εκτίμησή μου είναι ότι κανείς θα πρέπει να το βλέπει προοδευτικά στην πάροδο του χρόνου από το 1974 μέχρι σήμερα και να δει πώς αλλάζουν οι αμυντικές ανάγκες της χώρας. Δηλαδή, τι εννοούμε εθνική ασφάλεια το 1974, τι εννοούσαμε το 1980. Τι εννοούσαμε το 90, τι το 96, τι εννοούμε εθνική ασφάλεια σήμερα. Μάλιστα. Μόνο έτσι θα βρείτε μια άκρη στο αν οι εξοπλισμοί χρειάζονταν και όχι αν πήραμε τα ζούμπρι ή πήραμε, ξέρω εγώ, τα οποιαδήποτε αγγλικά συστήματα. Κύριε Γκίκα, σας ακούω. Να κάνω το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Είσαστε επί Μεϊμαράκη και Σπηλιωτόπουλου στο Υπουργείο Άμυνας. Εσείς δεν είχατε αντιληφθεί τίποτα, δεν είχατε μιλήσει με τους υπουργούς τότε, να σας πούνε ότι, ξέρεις, στο παρελθόν ή τα περασμένα χρόνια γίνανε κάποια πράγματα. Βεβαίως. Γιατί αυτή η σιωπή γενική εμένα με ενοχλεί, γι' αυτό και ρωτάω τους αξιωματικούς εδώ, τους παριστάμενους, παρόλο που δεν ήταν σε κρίσιμες θέσεις, εσείς είσαστε σε κρίσιμη όμως θέση. Δεν είχατε καταλάβει τίποτα, δεν ξέρατε τίποτα. Όχι, πώς δεν υπήρχε. Υπήρχε γνώση όλων των θεμάτων αυτών, όλων των συμβάσεων εκείνων που
υπήρχαν προβλήματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι η Νέα Δημοκρατία πριν ήταν αντιπολίτευση. Μάλιστα. Και ο κύριος Σπύλος Πιλωτόπουλος ήταν τότε τομεάρχης άμυνας, είχε σωρία ερωτήσεων υποβάλει στο κοινοβούλιο για όλα αυτά τα θέματα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Σπύλος Πιλωτόπουλος έστειλε στον εισαγγελέα πολλούς φακέλους. Θυμάμαι, ας πούμε, το φάκελο με τα Σουζάνα. Γιατί το θυμάμαι? Διότι μετά από περίπου 2 χρόνια στον ανακριτή, τον κύριο Αθανασίου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τότε ο κύριος Αθανασίου, ο φάκελος διαβιβάστηκε στη Βουλή των Ελληνών, διότι υπήρχαν αποχρώσεις ενδείξεις ότι πράγματι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και δεν προχώρησε. Μάλιστα. Να πάω και θα συνεχίσετε σε λίγο. Να πάω να ακούσω και τον κύριο Καλαρίδη, θα ήθελα να πει, γιατί έχει ασχοληθεί με το θέμα πολύ και σαν δημοσιογράφος και θα δει η Ελλάδα έχει ξοδέψει όσο και να είναι πάρα πολλά δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς. Τους εξοπλισμούς τους έχει ανάγκη για λόγους ασφαλείας. Με τα χρήματα όμως που έχει ξοδέψει από το 1974 και μετά, από την τραγωδία της Κύπρου, μετά με τα ΗΜΑ κλπ., θα μπορούσε να έχει φτιαχτεί στην Ελλάδα αμυντική βιομηχανία. Και αντί να μιλάμε σήμερα για το πόσα ξοδεύουμε και πόσα φάγανε, να συζητάμε για το πόσα φέρνει στο ΑΕΠ η αμυντική βιομηχανία της Ελλάδας, η οποία δεν υπάρχει. Σε μεγάλο βαθμό σκοπιμότητας, για να συνεχίσει η χώρα να είναι πελάτης και των έξω και των μέσα, οι έξω να πουλάνε, οι μέσα να τσεπώνουν, και για ένα δεύτερο λόγο, για να μην αποκτήσει δική της βιομηχανία και ενισχύσει το γεωπολιτικό της δυναμικό, αποκτήσει δυνατότητες, ρόλους στην περιοχή, τις οποίες ούτε οι φίλοι ούτε οι εχθροί τις ήθελαν. Μάλιστα. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και το πολιτικό προσωπικό της χώρας, κυρίως όχι στρατιωτική τόσο όσο το πολιτικό προσωπικό, αφενός επειδή έλειπε από το πολιτικό προσωπικό αυτό το κομμάτι αντίληψης, τι σημαίνει ασφάλεια για τη χώρα και τι μπορεί να σημαίνει από την βιομηχανία. Δεν είναι ανάγκη έξοδα, να είναι έξοδα και δαπάνες και μίζες και λαδώματα. Μπορεί να είναι θέσεις εργασίας, μπορεί να είναι τεχνολογία η οποία διαχέεται στον εμπορικό τομέα, μπορεί να είναι εξαγωγές όπως κάνει η Τουρκία σήμερα και μπορεί να είναι ισχύς. Αντί γι' αυτό, καταλήξαμε σε διάφορες συζητήσεις και διάφορες μπούρδες που έλεγε, με συγχωρείτε, ο Γιώργος Παπανδρέου περί μερίσματος ειρήνης και άλλες διάφορες αηδίες, γνωρίζοντας όμως ότι μία χώρα, εάν δεν έχει ασφάλεια, έτσι, δεν μπορεί να έχει ούτε μέρη σημερινή ούτε τίποτα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και πάλι και λίγο, για λίγα λεπτά. Αμέσως μετά θα μιλήσουν και οι πολιτικοί της παρέας που μέχρι τώρα δεν έχουν μιλήσει, και ο κ. Ροζολής, αλλά θα σας δείξουμε και κάποια βίντεο και κάποια κάρτες με πραγματικά αποκαλυπτικότατα στοιχεία. Πάμε. DVD, κάρτες μνήμης. Πριν συλλέξεις αναμνήσεις, πρέπει πρώτα να ζήσεις. Renault Captur, Capture Life. Με την εμπιστοσύνη του ονόματος Β' Νύθεο Χαρακής. ΕΤΕΚΑ, η σύγχρονη ελληνική εταιρεία που σε γεμίζει κάθε μέρα. Στο δρόμο, με πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων καυσίμων. Στο σπίτι, με πετρέλαιο θέρμανσης. Στη θάλασσα, με σεβασμό στο περιβάλλον. ΕΤΕΚΑ, δύναμη χωρίς όρια. Μπείτε στο minetaasfalia.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλεια Μινέτα. Καλό δρόμο. Καλώς όρισες. Καλή αρχή. Καλώς τους. Στην Ελλάδα, το καλό βγαίνει από την καρδιά μας. Γι' αυτό και το απολαμβάνουμε με την καρδιά μας. Στραγγιστό Όλυμπος. Στραγγισμένο παραδοσιακά, με αυθεντική γεύση και μόνο με ελληνικό γάλα και μαγιά. Στραγγιστό Όλυμπος. Το καλό μας.
Μαζεμένος στον Πειραιά. 60 χρόνια δίνει το σπίτι με χαλιά, μοκέτες, κουρτίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια στις καλύτερες τιμές. Μαζεμένος. Ετωλικού 77 Πειραιάς. Συχνά οι γυναίκες στην κλιμακτήριο υποφέρουν από κολπική ξηρότητα. Κολπικά Gel Xenofit καταπολεμούν την ξηρότητα και τα συμπτώματα της κολπίτιδας. Τώρα λοσιόν καθαρισμού και βελούδινο λάδι Xenofit για την περιποίηση της ευαίσθητης περιοχής. Σκολίωση, κύφωση. Βρείτε τώρα τη λύση στους ειδικούς του σπόνδυλος. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας ή έλατε από κοντά στην Αθήνα. Σπόνδυλος, το όνομα που έγινε συνώνυμο της σκολίωσης. Μήπως δεν ακούτε καλά? Μήπως αισθάνεστε βουλωμένα τα αυτιά σας? Μήπως δεν έχετε ακούσει το Otozan? Otozan, φυσικές οτικές σταγόνες με βιολογικά συστατικά, απομακρύνουν το κερί από τα αυτιά και σας βοηθούν να ακούτε καλύτερα. Otozan Spray αποτρέπει τη δημιουργία βύσματος, αντικαθιστά τις μπατονέτες και είναι ιδανικό για την καθημερινή υγιεινή των αυτιών. Otozan, βάλτε το καλά στα αυτιά σας. Και Otozan Nasal Spray ελευθερώνει την αναπνοή. Θέλετε συνέχεια ζεστό νερό και δωρεάν? Αποκτήστε τώρα το νέο ηλιακό θερμοσύφωνα ηλιόθερμο ECO 150 λίτρων μόνο με 565 ευρώ. Βρείτε έναν από τους 160 αντιπροσώπους στο ηλιόθερμο.gr. Ηλιόθερμο από τη Σόλε. Δεκαήμερο προσφορών στην IKEA. Για λίγες μόνο μέρες στην IKEA, μείον 20% σε όλα τα παπλώματα και τις παπλωματοθήκες και το σπίτι μας παίρνει ζωή. Μέχρι το Σάββατο 23 Νοεμβρίου. IKEA. Μια απλή οδοντόκρεμα έχει μόνο 4 δράσεις. Η AIM Expert Protection παρέχει κορυφαία προστασία με 10 σημεία δράσης. Νέα AIM Expert Protection. Η ARAG πληρώνει τα δικηγορικά και δικαστικά έξοδα γιατί το να έχεις δίκιο δεν αρκεί. Το να βρεις το δίκιο σου κοστίζει. Το νέο παρανοίξ με τη σύνθεση διπλής δράσης είναι η σίγουρη μέθοδος για να εξαλείψετε ξύρες και κόνιδες από το κεφάλι του παιδιού σας μια για πάντα. Παρανοίξ, 100% αποτελεσματικό στην εξάλειψη ψηρών και κονίδων με μία εφαρμογή και με φυσικό τρόπο δράσης. Ο οίκος χαλιών Σιμουράπτη σας προσκαλεί στα καταστήματά του, στη Λεωφόρο Ποσειδόνος και στην Καλυθέα, να σας ξεναγήσει στις νέες του παραλαβές. Χαλιά από όλο τον κόσμο, στη γνωστή ποιότητα του οίκου και σε τιμές που δεν ξαναγίναν. Ήρθε η ώρα για καλή οικονομική και οικολογική θέρμανση. Ήρθε η ώρα της Μίλκους. Μην χάνετε την ευκαιρία για έναν οικονομικότερο και πιο ζεστό χειμώνα. Παραγγείλτε τώρα την δική σας σόμπα Μίλκους και εξασφαλίστε έναν πιο ζεστό, αλλά το βασικότερο, έναν πιο οικονομικό χειμώνα. Αντικαθιστά τις σόμπες πετρελαίου και ξύλου και τους ατομικούς λέβητες πετρελαίου ή φυσικού αερίου, των καλοριφέρ, χωρίς απαραίτητα να τους καταργεί. Η σόμπα πέλετης Μίλκους αέρος των 8 κιλοβατόρων καλύπτει χώρους έως 80 τετραγωνικά μέτρα. Η σόμπα αέρος 10 κιλοβατόρων καλύπτει έως 100 τετραγωνικά μέτρα. Η σόμπα νερού για καλοριφέρ των 12 κιλοβάτ καλύπτει 100 τετραγωνικά μέτρα. 25 έως 200 τετραγωνικά μέτρα. Και η 35 κιλοβάτ έως και 300 τετραγωνικά μέτρα. Τέλος στην κάπνα, στην δυσοσμία και στο τίναγμα των μπουριών. Η Μίλκους είναι οικολογική λύση για καλύτερη θέρμανση χωρίς κάπνα, μυρωδιές και βρωμιά. Αναλογία καύσης πετρελαίου πέλετ 3:1. Εάν λοιπόν κάψατε 1.000 ευρώ πετρέλαιο, θα κάψετε 300 ευρώ σε πέλετ. Εάν κάψατε 1.000 ευρώ φυσικό αέριο, θα κάψετε 500 ευρώ σε πέλετ. Σε κάθε νομό υπάρχουν εξουσιοδοτημένα καταστήματα για να προμηθευτείτε την δική σας σόμπα πέλετ Μίλκους. Μην χάνετε την ευκαιρία για έναν οικονομικότερο και πιο ζεστό χειμώνα. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε και πάλι, σε ένα βράδυ που πραγματικά εγώ αρχίζω και είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν, ότι προφανώς δεν τα έχω δει όλα ακόμη και δεν τα έχω ακούσει όλα. Εδώ πέρα ακούω τέρατα πλέον και αποκαλύπτονται φοβερά πράγματα για
τεράστια ποσά, εκατομμύρια ευρώ και δισεκατομμύρια ευρώ που δεν γράφονται, που τα δίνουμε αλλά δεν έχουμε τα αντίστοιχα ωφελήματα κλπ. Κλπ. Θέλω να ακούσω τους δύο πολιτικούς όμως της παρέας μας, γιατί δεν έχουν ακόμη μιλήσει, τον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Κουράκο. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Οικονόμου. Ξέρω ότι έχετε κάνει, έχετε ασχοληθεί με το θέμα των εξουσιαστικών σκανδάλων και ειδικά με τα αντισταθμιστικά ωφελήματα. Εγώ θέλω να συνεχίσω το λόγο, να πάρω το λόγο μάλλον από τον κύριο Καλαρίτη, ο οποίος νομίζω έβαλε το ζήτημα στην ουσία του θέματος, δηλαδή ότι ενώ υπήρξε ένας παχτολός χρημάτων για εξοπλιστικά προγράμματα, αυτό που θα έμενε, αν θέλαμε να λέμε τι θα έμενε στην χώρα, θα ήταν μια τεχνογνωσία, βέβαια το καθαρά εξοπλιστικό κομμάτι, αλλά και η τεχνογνωσία και η δυνατότητα αυτό να αναπαράγεται. Πώς? Μέσω της αμυντικής βιομηχανίας, κρατικής και ιδιωτικής. Υπάρχει εκπρόσωπος εδώ της ιδιωτικής, θα τα πει καλύτερα, αλλά το κομμάτι της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας, της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, είναι κρίσιμο κομμάτι και για την οικονομία και για την άμυνα. Σας είπα πριν από λίγο ότι την περασμένη εβδομάδα έφερε νομοθετική πράξη προερχομένου κυβέρνηση, έτσι ώστε να μπορέσουν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και να πάρει φορολογική ενημερότητα η εταιρεία. Των αμυντικών. Το ΝΕΑΣ το λεγόμενο, τα αμυντικά συστήματα. Δηλαδή, ΒΟ, πυρκά. Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Αυτό ήταν ένα οξυγόνο που δόθηκε σε αυτήν την εταιρεία. Εντάξει, οι εργαζόμενοι να πάρουν κάποια χρωστούμενα που είχαν, αλλά δεν είναι η προοπτική της εταιρείας. Η Τρόικα ζητάει το κλείσιμο, όπως γνωρίζετε. Νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να το βάλει στο τραπέζι των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων το κλείσιμο της αμυντικής βιομηχανίας. Όχι γιατί θα χάσουν μόνο τη δουλειά τους 2-3.000 άνθρωποι, αλλά γιατί τεχνογνωσία, δυνατότητες παραγωγής αμυντικού υλικού από εκεί θα χαθεί ολοσχερώς από τη χώρα μας. Εσείς, κύριε. Αυτό θέλουν, κύριε Οικονόμου. Αυτό θέλουν. Αυτή είναι η σκοπιμότητα. Δεν μπορεί να μπει στη συζήτηση. Γι' αυτό μιλάμε εμείς στα Δημοκρατικά Ιστορία για πολιτική διαπραγμάτευση. Δηλαδή το θέμα των αμυντικών βιομηχανών να μην μπει στο τραπέζι της συζήτησης. Μάλιστα. Με την Τρόικα. Και η ερώτηση που είπατε για τα αντισταθμιστικά. Δηλαδή τα αντισταθμιστικά είναι μέσα από τα εξοπλιστικά προγράμματα η δυνατότητα συμπαραγωγών μέσα από τις αμυντικές βιομηχανίες, τις ελληνικές, τις ιδιωτικές και τις δημόσιες. Δηλαδή, να μείνει και στη χώρα η τεχνογνωσία και η δυνατότητα θα, να αξιοποιηθούν θα μιλήσουμε αυτά τα σε λίγο με τον κύριο Ζολή που τα ξέρει τα θέματα αυτά. Τα ξέρει καλύτερα, αλλά απλά αυτή τη στιγμή εκκρεμούν. Μία εκκρεμεί μία υπουργική απόφαση από το νόμο του 2010, το 38-83, και εκκρεμεί από τότε μία υπουργική απόφαση η οποία θα βάλει μπρος, θα ενεργοποιήσει μάλλον ρήτρες, διότι γύρω στα 2.900.000.000 ευρώ δεν έχουν εκτελεστεί αντισταθμιστικά, άρα οι ρήτρες είναι 290 εκατομμύρια που έπρεπε να πληρώσουν εταιρείες στο ελληνικό δημόσιο. Συν έχουμε και 4-5 δισεκατομμύρια ανεκτέλεστα. Λοιπόν, τα οποία είναι το κέρδος. Πάμε στις κάρτες, γιατί έτσι θα τα δούμε καλύτερα και θα ενημερωθούμε καλύτερα. Είναι αυτές οι κάρτες και συγχαρητήρια για να δείτε το τι συμβαίνει. Εγώ προσπαθώ δημοσιογραφικά να μιλήσω και να χαρακτηρίσω μερικά πράγματα. Μιλάμε για μια τεράστια ρεμούλα, η οποία πραγματικά έχουν χαθεί δισεκατομμύρια. Πάμε να δούμε λοιπόν. Σκάνδαλο αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Το 60% των αντισταθμιστικών ωφελημάτων από το 1996 μέχρι σήμερα δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Το 60% των αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Με τεράστιες απώλειες δημοσίων εσόδων και θέσεων εργασίας για τις αμυντικές βιομηχανίες. Είναι αυτό που έλεγε ο κ. Καλαρίτης λίγο πριν. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Λιγμένες συμβάσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων εξοπλιστικών. 85 συμβάσεις ύψους 6,7 δις ευρώ έχουν λήξει. 2,9 δις δεν εκτελέστηκαν ποτέ. Ξέρετε τι πρέπει να γίνει εκεί, να ψάξουν ποιοι ευθύνονται που επί θητείας τους δεν εκτελέστηκαν. Και γιατί δεν εκτελέστηκαν? Προφανώς και η σκοπιμότητα. Δεν μπορεί να έχει δισεκατομμύρια. Κύριε Βασιλάκο, πρέπει να έρθω σε εσάς πάλι, γιατί. Θα σας πει ο κύριος Ροζολής και. Ας πει την άποψη του κύριου Ροζολής. Θα την ακούσω. Να δούμε και τις άλλες κάρτες. Ναι. Απώλεια άμεσων εσόδων για το ελληνικό δημόσιο. Από όλα αυτά, μόνο από τις 85 λιγμένες και ανεκτέλεστες συμβάσεις στο ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε να εισπράξει 290 εκατομμύρια ευρώ από τις εγγυητικές επιστολές των προμηθευτών που έχουν καταπέσει. Είναι αυτό που λέγατε λίγο πριν εσείς, ότι χάνονται χρήματα. Και 32 συμβάσεις αξίας 16,3 δις ευρώ. 7,2 δις είναι ανεκτέλεστα. Οι επικουρικές συντάξεις είναι αυτό. Α?
Η επικουρική συνέχεια. Λοιπόν, μια συγγνώμη, έχει ακόμη μια κάρτα να τη δούμε κι αυτή. Τον Ιούνιο του 2010, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποφάσισε την αντικατάσταση των λιγμένων και ανεκτέλεστων αντισταθμιστικών ωφελημάτων από νέες που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2014. Ένα μέρος τους θα πήγαινε στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Η σχετική υπουργική απόφαση παραμένει χωρίς υπογραφή σε κάποιο συρτάρι. Πολύ ωραία. Μήπως έχουν υπογραφή ή όχι? Όχι, όχι. Αυτά όλα που γράφεται είναι αυτά που έχουμε σε πάρα πολλές επιστολές δώσει. Το έχουμε στείλει και στην Επιτροπή Εξωτερικών, στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής, από όλους τους βουλευτές, προς τιμήν του κύριου Οικονόμου και ο κύριος Μιχελάκης της Νέας Δημοκρατίας, τότε ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής Εξοπλιστικών της Υποεπιτροπής, κάνανε επερωτήσεις. Οι επερωτήσεις ήταν πολύ συγκεκριμένες, γιατί εμείς, καθότι είμαστε στον χώρο, δώσαμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Έτσι. Οι απαντήσεις ήταν copy-paste, δεν κουράστηκαν καν να αλλάξουν τις έχω εδώ τις απαντήσεις. Η υπηρεσία δεν κουράστηκε καθόλου να φτιάξει και κάτι άλλο. Η μία απάντηση είναι 19 Δεκεμβρίου του 2012, είναι στην απάντηση του κυρίου Οικονόμου. Η άλλη απάντηση είναι 29 Μαρτίου του 2013. Ποιοι υπουργοί ήταν υπογραφή? Ήταν ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ναι. Ο οποίος, ξέρετε λίγο το πολιτικό παιχνίδι στην Ελλάδα, ένας δείχνει τον μπαλάκι στο άλλο. Καθώς με ενημέρωσαν και τα λοιπά, σας ενημερώνω. Εγώ θέλω να σας πω δύο πραγματάκια στις απαντήσεις. Οι απαντήσεις είναι ότι η υλοποίηση των ενεργών συμβάσεων εξελίσσεται ομαλά. Θα σας αναπτύξω το πόσο ομαλά εξελίσσεται. Και το δεύτερο είναι ότι για τις λιγμένες συμβάσεις αποφασίσαμε να κάνουμε το μοναδικό πράγμα που θες να κάνεις όταν δεν θες να τελειώσει τίποτα. Να κάνουμε μια συνολική εκαθάριση αποκτήσεως ρόμης που λέμε. Δηλαδή από την αρχή να πιάσουμε τα πάντα που δεν καταλήξουμε πουθενά. Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που ελπίζω μπορεί να μας ακούει και κάποιος εισαγγελέας. Υπάρχουν εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως, οι οποίες έχουν λήξει, έχουν αφαιθεί να λήξουν, χωρίς να έχουν λήξει οι αντίστοιχες συμβάσεις. Σε αυτό το θέμα μας απαντά ο Υπουργός. Υφίστανται ορισμένες περιπτώσεις λιγμένων εγγυητικών επιστολών, πλην όμως αφορούν συμβάσεις ΑΟΜΕΓΑ που έχουν λήξει και βρίσκονται στο στάδιο της εκαθάρισης. Μετά την ολοκλήρωση της εκαθάρισης, δηλαδή ποτέ, η υπηρεσία σε συνεργασία με το νομικό θα προβεί. Πόσα λεφτά είναι αυτά? Θα σας πω το εξής. Για να για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Τα 290 εκατομμύρια. Μία σύμβαση ΑΟΜΕΓΑ που έχει πιστωτική αξία 150 εκατομμύρια, κάποιος έχει καταθέσει 15 εκατομμύρια, το 10% ζεστά λεφτά, καλή εκτέλεση. Όταν έρχεται η ώρα να λήξει η εγγυητική, ο χειριστής λέει, κύριε, πρέπει να μου ανανεώσετε, αλλιώς θα καταπέσει. Εάν κάποιος το ξεχάσει, η ξένη εταιρεία έχει πάρει τα 15 εκατομμύρια και έχει φύγει. Ζεστά λεφτά. Εδώ λοιπόν αυτό, νομίζω ότι και λόγω του ποσού είναι κακούργημα. Ποια εκαθάριση και τίποτα. Αυτό το στέλνεις κατευθείαν στον εισαγγελέα. Είναι η σύμβαση ΤΑΔΕ, την είχε ο κύριος Χαρδαβέλλας σαν υπεύθυνος, γιατί την άφησε να λήξει έχουν τέρμα. Έχουν συμβεί τέτοιες πολλές περιπτώσεις. Το απαντά ο Υπουργός, βεβαίως. Αυτό είναι απάντηση επίσημη προς τον κύριο Οικονόμου και προς τον κύριο Μιχελάκη. Οι απαντήσεις λοιπόν είναι αυτές. Θα σας πάω στο επόμενο. Δέχεται ότι υπάρχουν τέτοιες. Βεβαίως. Το δέχεται. Το 2010, αυτά που γράψατε είναι από δικές μας επιστολές. Υπουργός Βενιζέλος, υφυπουργός Μπεγλίτης, Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών ο κύριος Βασιλάκος. Για πρώτη φορά γίνεται μία παρουσίαση των αντισταθμιστικών, όπου λέει έχουμε λιγμένα και ανεκτέλεστα 2.900, τα αντισταθμιστικά για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, το 10% μετράει. Όταν ακούς μία σύμβαση 2.900, ο ξένος έχει δώσει μία εγγυητική 290. Αυτά που είναι τα πραγματικά που μπορεί να χάσει. Είμαστε στο 2010. Στο νόμο μέσα, ξέρετε τι λέει, ότι από σήμερα που ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία, οι εταιρείες που τα οφείλουν δεν μπορεί να πάει το δημόσιο να κάνει κατάπτωση εγγυητικών, διότι μπορούν να ζητήσουν να υπαχθούν στην υπουργική απόφαση που θα βγει. Από το 10 λοιπόν μέχρι σήμερα δεν έχει βγει η υπουργική απόφαση που θα λέει πώς μια εταιρεία που έχει λήξει η υποχρέωσή της. Τι σημαίνει αυτό? Τους δώσαμε 3 χρόνια να μην κάνουν τίποτα. Και ξέρετε γιατί μιλάμε? Μιλάμε για χρήματα που τα οφείλουν οι ξένοι οίκοι, που τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Γιατί όταν μια εταιρεία δίνει μια προσφορά στην Ελλάδα, πάρα πολύ απλά ρωτάνε πόσο είναι το κόστος των εγγυητικών, 10%. Βάλ' το στην τιμή, γιατί εμείς δεν πρόκειται να παίξουμε τώρα με την Ελλάδα που σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Τα έχουμε πληρώσει.
Συνολικό ποσό περίπου. Θα σας πω, είναι 290 εκατομμύρια ευρώ που έχουν απομείνει μέχρι τότε έτοιμα. Και αν δεν είναι έτοιμα, κάποιοι πρέπει να το πληρώσουν, αν έχουν λήξει εγκυητικές. Όταν μας έγινε η ενημέρωση, ήταν από τις υποτιθέμενες ενεργές συμβάσεις 7.700 δις, δηλαδή 770 εκατομμύρια. Να σας πω ότι σήμερα να έχουν μείνει 5 δις, δηλαδή 500 εκατομμύρια. Μιλάμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα ποσό 800 εκατομμύρια. Πραγματικά λεφτά στους ξένους. Και θα σας πω και κάτι που είναι... Τα οποία έχουν... Είναι αυτή τη στιγμή δεσμευμένα με τη μορφή εγκυητικών επιστολών σε τράπεζες και οι ξένοι, γιατί υπάρχουν και ξένοι απατεώνες ή εν πάση περιπτώσει που σου λέει αν μπορέσουν να μην το κάνουμε, υπάρχουν και σοβαρές εταιρείες, οι οποίες δεν υπάρχει περίπτωση να καταπέσει εγκυητική. Έχω εδώ επιστολή του αντίστοιχου προέδρου του ΣΕΚΠΗ της Αμερικής, που εκπροσωπεί βέβαια όχι τις ελληνικές εταιρείες, τις αεροναυπηγικές αμερικανικές εταιρείες. Και λέει, κύριε Ροζολή, παρακαλώ τα μέλη μου, μου λένε πότε θα ψηφιστεί επιτέλους από την Ελληνική Βουλή η Υπουργική Απόφαση για να υλοποιήσουν όχι, ΑΟ. Δεν ψηφίζεται από την Βουλή. Από την Υπουργική Απόφαση, συγγνώμη. Από τον Υπουργό. Πότε ψηφίστηκε θα ψηφιστεί για να έρθουμε να υλοποιήσουμε. Είναι ψηφίστηκε. Δηλαδή σχιζοφρενικά. Ναι, αλλά πείτε και άλλα, κύριε Ροζολή. Κλείνουν εταιρείες. Θα σας πω, κλείνουν εταιρείες. Και αυτή τη στιγμή οι ελληνικές εταιρείες δεν απαιτούμε στους πολίτες. Δεν θα απαιτήσω εγώ την ώρα που χύνεται αίμα να κάνουμε εξοπλισμούς για να ζήσουμε, να εκμεταλλευτούμε αυτά που έχουμε. Ψηφίστε. Αυτά τα χρήματα υπάρχουν. Για πες κάτι, κάτι όχι, λέει. Όχι, απλώς επειδή τα ξέρει καλύτερα ο κύριος Ροζολής, εγώ τα ξέρω από την άλλη πλευρά του φράχτη. Ο κύριος Ροζολής τα έχει ζήσει και άλλοι σοβαροί επιχειρηματίες σαν τον κύριο Ροζολή τα έχουν ζήσει στο πετσί τους. Ωραία τα λέει η Αμερικανική Ένωση. Πώς θα δώσουν οι εταιρείες τα προγράμματα σε ελληνικές βιομηχανίες, λέει. Εσείς ξέρετε πώς δίνονται αυτά τα προγράμματα. Βέβαια και ξέρω. Ναι, για να μην το πω εγώ, επειδή. Κάτσε να δείτε. Πώς γίνονται, πώς γίνονται. Είπατε πριν κάτι για μασάζοντες, κύριε Χαρδαβόλα. Τι είναι η ξένη εταιρεία και η ελληνική βιομηχανία, γιατί αναρωτιέται ο κύριος Καλαρίτης, δεν κάναμε ποτέ αμυντική βιομηχανία. Εγώ θα διότι... σας δώσω την απάντηση γι' αυτό, γιατί δεν κάναμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν μια εταιρεία θέλει να πουλήσει ένα προϊόν, έχει στην άκρη ένα 10%, ας πούμε. Αν πρέπει να το δώσει σε έναν πολιτικό στη Ζιμπάμπουε, θα δώσει 10%. Αν πάει στην Ελβετία και η Ελβετία πει ότι κοίταξε να δεις, όχι, εγώ θέλω να μου δώσει τεχνολογία, θέλω να επενδύσεις, θέλω να μάθει τον κάθε κύριο Ροζολή να παράγει κάτι, αυτό έχει κόστος. Οπότε γυρνάει. Κύριε Χαρδαβόλα, είναι ευγενικός. Ο κύριος Ροζολή. Γυρνάει η ξένη εταιρεία. Να το ολοκληρώσω. Η ξένη εταιρεία λοιπόν γυρνάει και του λέει, κοίταξε να δεις, φίλτατε, δεν θα πάρεις 10%, θα πάρεις 5 ή 4. Στον πολιτικό, γυρνάει... στον πολιτικό. Βέβαιως. Η πολιτική είναι, δεν είναι άλλη. Μέσω του μεσάζοντα όμως, δεν σας το λέει, είναι ευγενικός. Ναι, όχι, μέσω μεσάζοντα, μα ο μεσάζοντας. Ναι, μέσω μεσάζοντα, κύριε Χαρδαβόλα. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Μα εκεί είναι το πρόβλημα. Προφανώς εκεί είναι το πρόβλημα. Μεσάζοντες υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Όχι. Γιατί ο κύριος Ροζολής και ο κάθε κύριος Ροζολής που είναι ο σοβαρός επιχειρηματίας αναγκάζεται να παρακαλάει τον Γενικό Γραμματέα, τον Υπουργό, τον Πρωθυπουργό, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, για να πάρει ένα αντισταθμιστικό πρόγραμμα. Τα οποία όμως είναι καβάτζα των μεσαζόντων. Αυτό είναι. Αυτοί αποφασίζουν πού θα τα δώσουν. Είναι γνωστοί στην πιάτσα οφσετάδες. Τα ξέρει ο κύριος Ροζολής. Δεν είναι ο ίδιος. Κι άλλοι σαν αυτόν δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Πώς είναι αυτή η... Πώς είναι αυτή η... η μεσαντζήριος πώς είναι. Εγώ... Όχι, με συγχωρείτε. Αν ξέρει να μου δει ένα νούμερο. Πώς είναι. Να σου πω. Δεν βαριέστε, πολύ κύριε Χαρδαβόλα. Γιατί μοιάζεται κανείς, αν είναι πολύ, λίγοι, ποιοι είναι. Όλοι τους ξέρουν. Να σας απαντήσω. Όλοι τους ξέρουν. Δεν μιλάει κανείς. Εσείς τους ξέρετε. Εσείς τι λέτε. Εγώ ψεύω ότι τους ξέρετε. Ναι, προφανώς. Τους έχετε καταγγείλει στον εισαγγελέα. Δεν έχει σημασία, κύριε Χαρδαβόλα. Εγώ συμμετέχω. Ειλικρινά σας το λέω. Θεσμικά. Αυτά που πρέπει να πω, τα λέω. Θεσμικά όμως. Σέβομαι τους θεσμούς. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Διότι έχετε οφείλουμε δηλώσει... να είμαστε ειλικρινείς στη χρεοκοπημένη χώρα που ζούμε. Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά δεν πρόκειται σε καμία τηλεοπτική εκπομπή να πω κανένα σωστά. Όνομα. Όχι γιατί φοβάμαι αν θα μου κάνουν κάποια αγωγή, κάποια μήνυση, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι θεσμικά ο τρόπος να το κάνεις. Γιατί διαβάζω εδώ πέρα ότι έχετε πει, δέχτηκα απειλές. Έχει σημασία. Ναι, φυσικά, αλίμονο τώρα. Υπέκυψα, όχι. Και απειλές, επειδή είναι εδώ και ο κύριος Γκίκας. Και ήταν διευθυντής ενημέρωσης. Δέχτηκα και από δημοσιογράφους, κύριε Χαρδαβόλα. Δεχτήκατε από δημοσιογράφους απειλές. Βεβαίως. Που λειτουργούσαν για επιχειρηματίες. Τι να συζητάμε τώρα.
Μιλάμε για υπόκοσμο, παιδιά. Γιατί δεν του κατοικεί. Με συγχωρείτε. Καλά, εντάξει, τώρα, με συγχωρείτε δηλαδή. Εάν ένα έχει μια ηγετική θέση και δεν καταγγέλλεται 4,5 χρόνια και δεν αποκαλύπτει, από ποιον περιμένει από τον κοινό πολίτη. Από σε έφτασε η χώρα. Κύριε Καρδαβέλα, έχουμε δύο αφορισμού. Μία του Μπεγλίτη και μία του κυρίου. Κύριε Καρδαβέλα, είναι ο φάκελο τη εταιρεία Καρδαβέλα στο γραφείο μου. Και ξαφνικά εφημερίδε γράφουν διάφορα πράγματα. Δηλαδή τώρα. Είναι τυχαία όλα αυτά τα πράγματα. Λάσπη στις εφημερίδες, όταν υπήρχαν συγκεκριμένα θέματα επάνω στο γραφείο μου. Αυτά δεν είναι συμπτώσεις. Δεν πιστεύω έτσι κι αλλιώς συμπτώσεις. Είπατε κάτι για απόρριτα κονδύλια. Είναι έτσι ή δεν είναι? Υπήρχαν δημοσιογράφοι στο payroll ή δεν υπήρχαν? Και όχι μόνο ενός υπουργείου. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Εγώ απλώς σας λέω το έζησα στο πετσί μου. Και δεν πρόκειται, σας ξαναλέω, ούτε να καταγγείλω αυτές τις γενικότητες που λέμε είσαι εκεί γιατί δεν καταγγέλλεις. Σας είπα και αξιωματικοί έχουν πει πράγματα μέσα και κανείς δεν ξέρει τι έκανα εγώ εσωτερικά στη δομή της διοίκησης του Υπουργείου Άμυνας. Ούτε και πρόκειται να μάθει, δεν αφορά κανέναν αυτό το πράγμα. Κρίνομαι για αυτά που έκανα. Και να το πάρετε και παραπέρα τα χρήματα. Θέλω να προσθέσω το εξής. Ότι ένας ο οποίος έχει μια ηγετική θέση, είτε στρατιωτικός είτε πολιτικός, ανώτατος υπάλληλος που ήταν. Κρίνεται για ό,τι πράττει και ό,τι παραλείπει να πράττει. Όχι ό,τι πράττει και ό,τι παραλείπει να πράττει. Έχουμε λοιπόν εδώ δύο αφορισμούς. Μία του κυρίου Μπεγλίτη που ανακάλυψε σκελετούς πολιτικούς που λαδωνόντουσαν και σαν γιατρός έκανε μια διάγνωση χωρίς να επέμβει να θεραπεύσει αυτή την κατάσταση. Και έχουμε μία του κυρίου Βασιλάκου που λέει: είμαι 4,5 χρόνια εκεί πάνω και διαπίστωσε ένα απερχαιωμένο σύστημα. Το απερχαιωμένο σύστημα όφιλε να το εξυγχρονίσει και όφιλε να αρπάξει από τα αυτή. Όλους αυτά τα τροκτικά. Και το εξυγχρόνισε, κύριε Καρδαβέλα. Τα τροκτικά, με συγχωρείτε, τα τροκτικά της περίοδου 96-2004 να τους αρπάξει, να τους κάνει καταγγελία και να τους στείλει στον εισαγγελέα. Ας μου πει ο κύριος. Ακούσατε. Αν στείλατε, έστειλε στον εισαγγελέα. Αν μου πείτε να μου στείλετε ένα εισαγγελέα. Ακούσατε πριν το είπε το εξής. Ότι καταρχήν εγώ δεν μπορώ σε μια εκπομπή τηλεοπτική να αρχίσω να μιλάω για ονόματα. Όχι, θα τα πούμε. Αλλά πού ξέρετε, λέει, όλοι είστε εδώ πέρα μέσα και αυτό βεβαίως σωστή ερώτηση. Τι έκανα εγώ εσωτερικά όταν ήμουν εκεί. Μπορεί να έκανε εσωτερικά αναφορές, καταγγελίες κλπ. Και να τις πετάνε στα σκουπίδια. Οφείλει να τις πει. Δεν η διαφάνεια το... επιβάλλει, αλλιώς, αν δεν τις πει τις ενέργειες που έκανε, τότε κατηγορείται για διαφάνεια. Και ότι δεν έκανε τίποτα. Πάντως έχετε κλειθεί στον ανακριτή, δεν είναι? Όχι ακόμα, για την υπόθεση που τέλος πάντων φαντάζομαι θα την πείτε, αλλά να σου πω κάτι. Για τα Σόνακ αυτά τα. Ναι, για τον ηλεκτρονικό. Ναι, ορίστε, μια που λέει οφσεταντζίδε. Η Σόνακ είναι οφσεταντζίδε. Έτσι δεν είναι, κύριε Βασιλάκη? Δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Όχι. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν ξεκινήσουμε, πάμε στο βίντεο για τα Σόνακ, μια και βρήκαμε στην υπόθεση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Για να το δούμε. Τον περασμένο Ιούλιο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος 19 προσώπων για τα εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούσαν την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου από την ελληνική εταιρεία Σόνακ, συμφερόντων του κυρίου Θωμά Λιακουνάκου. Μεταξύ των προσώπων που διώκονται για κακουργηματικές πράξεις είναι για πρώτη φορά στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων ένας πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός αναποστρατεία Γεώργιος Αντωνακόπουλος, που ήταν αρχηγός ΓΕΣ στην επίμαχη περίοδο, 14 αξιωματικοί που συμμετείχαν ως μέλη επιτροπών που ασχολήθηκαν με την συγκεκριμένη προμήθεια, ο τότε Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών κ. Βαγγέλης Βασιλάκος, αλλά και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, επιχειρηματίας κ. Θωμάς Λιακουνάκος. Την υπόθεση χειρίστηκαν πολιτικά 4 υπουργοί Εθνικής Άμυνας. Ιάκης Τσοχαντζόπουλος, Γιάννος Παπαντονίου, Σπύλιος Σπυλιωτόπουλος και Βαγγέλης Μεϊμαράκης, για τους οποίους δεν μπορεί να αναζητηθούν πλέον ποινικές ευθύνες, καθώς ακόμη και αν υπάρχουν, έχουν παραγραφεί με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ας πάρουμε όμως την ιστορία από την αρχή της. Στις 19 Οκτωβρίου 2001, μόλις 5 ημέρες πριν αφήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Άκης Τσοχαντζόπουλος υπογράφεται μία σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της εταιρείας του κ. Θωμά Λιακουνάκου με την επωνυμία Σόνακ για την προμήθεια ενός ηλεκτρονικού συστήματος πολέμου. Είναι τόση η βιασύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να προλάβει την υπογραφή της σύμβασης πριν από την αποχώρηση του Άκη Τσοχαντζόπουλου, που σύμφωνα με πληροφορίες του Αθέα του Κόσμου, η Επιτροπή Διαπραγματεύσεων των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων ολοκλήρωσε τη μελέτη της αυθημερών μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση που διήρκησε 14 ώρες. Η συνολική αξία του έργου είναι 72 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ο κατασκευαστής
εισπράττει προκαταβολικά σχεδόν το 50%, δηλαδή 34.500.000 ευρώ. Και αυτά πριν να αρχίσει καν την κατασκευή του έργου. Τρία χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 2004, όταν ξεκινούν οι δοκιμές του υλικού, οι εμπειρογνώμονες του ΓΕΣ διαπιστώνουν ότι τα συστήματα είναι εντελώς εκτός προδιαγραφών. Ακολουθούν και δεύτερες αποτυχημένες δοκιμές και κάπως έτσι φτάνουμε στις αρχές του 2006. 5 χρόνια μετά την υπογραφή της αρχικής σύμβασης με την Σόνακ του κ. Γιακουνάκου και ενώ έχουμε πληρώσει προκαταβολικά το 50% της αξίας τους, στον ελληνικό στρατό δεν έχει παραδοθεί ούτε ένα από τα ηλεκτρονικά συστήματα πολέμου. Καταλάβατε γιατί σας έλεγα στην αρχή ότι έπαθα ένα ελαφρύ σοκ όταν ξαναβλέπω το υλικό. Υπάρχει και ένα δεύτερο μέρος στην υπόθεση αυτή, εξαιρετικά αποκαλυπτικό. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά και υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα στον κύριο Γκίκα, το οποίο μας έχουν στείλει και θα τον ρωτήσουμε τον κύριο Γκίκα μετά όμως στο διάλειμμα. Πιο κεφάτες προσφορές είναι στο Βερόπουλο. Ελάτε για συμπυκνωμένο γάλα Nestlé Junior 5 συν 1 δώρο 3,67. Βόια σπάλα χωρίς κόκαλο 8,59 το κιλό. Τυρόλο Classic για τόστ 5,99 το κιλό. Προϊόντα περιποίησης μαλλιών Pantene 40% φθηνότερα. Και επιπλέον πάνω από 480 βασικά προϊόντα σε νέες μόνιμα χαμηλές τιμές. Βερόπουλος. Ακόμα πιο υπεύθυνα. Mega Electrics, Mega Electrics, Mega Electrics! Η τύχη σου χαμογελά. Τώρα για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές εξοικονόμησε χρήματα και ενέργεια στα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Mega Electrics. Πλυντήριο Samsung, χωρητικότητας 7 κιλών, Eco Bubble, ενεργειακής κλάσης α3+, με 1200 στροφές το λεπτό, σε σούπερ προσφορά από 379, μόνο 294 ευρώ. 175 ελληνικά καταστήματα Mega Electrics. Φρες Mega, μπες Mega και καθάρισες. Bonjour, mon ami. Βελτιώθηκε στα γαλλικά. Στα γαλλικά όχι, αλλά στα αλλαντικά γκουρμέ. Γαλοπούλα εν Ελλάδη γκουρμέ ψητή και τώρα και νέα γαλοπούλα γκουρμέ καπνιστή. Με ατόφιο, ζουμερό φιλέτο μαριναρισμένο σε ελαιόλαδο με αρωματικά βότανα. Ζητήστε τα με το όνομά τους. Εν Ελλάδη γκουρμέ. Και θα με θυμηθείτε. Όχι άλλο πετρέλαιο! Αποκτήστε τώρα Levita Pellet Ravenna και κάντε οικονομία έως 60%. Ravenna και στην ενεργειακή θέρμανση νούμερο 1. Και τώρα δωρεάν λεωφορείο από Αθήνα για Ravenna. Συχνά οι γυναίκες στην κλιμακτήριο υποφέρουν από κολπική ξηρότητα. Κολπικά Gel Xenofit καταπολεμούν την ξηρότητα και τα συμπτώματα της κολπίτιδας. Τώρα λοσιόν καθαρισμού και βελούδινο λάδι Xenofit για την περιποίηση της ευαίσθητης περιοχής. Θέλετε συνέχεια ζεστό νερό και δωρεάν? Αποκτήστε τώρα το νέο ηλιακό θερμοσύφωνα ηλιόθερμο Eco 150 λίτρων μόνο με 565 ευρώ. Βρείτε έναν από τους 160 αντιπροσώπους στο ηλιόθερμο.gr. Ηλιόθερμο από τη Σόλε. Σίμος Ραπτής. Για όλο το Νοέμβριο τα γνήσια μεταξωτά χαλιά Κασμίρ 450 ευρώ το μέτρο. Και όλα τα χαλιά σε τιμές που δεν ξαναγίναν. Σίμος Ραπτής. 40 χρόνια υπεύθυνα κοντά σας. Καλά. Ακόμα σκέφτεσαι πώς να ταιριάξεις την κουζίνα που ονειρεύεσαι στο χώρο σου, χωρίς να αφήσεις κανένα σημείο ανεκμετάλλευτο? Μονταγουντ. Την ειδική ντουλάπα ή βεστιάριο στο δωμάτιό σου? Μονταγουντ. Την ειδική κουκέτα για το παιδικό δωμάτιο? Μονταγουντ. Μονταγουντ. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή που επιθυμείτε. Κορώνης 8 Περιστέρι, πλησίον Εθνικής Οδού. Τηλέφωνο 210-5745-503. www.modawood.gr. Ταλαιπωρήστε από συνάχη. Έχετε βουλωμένη μύτη και καθαροή? Ρονάλ απελευθερώνει γρήγορα την αναπνοή με 3 ψεκασμούς 2 φορές την ημέρα. Έτσι μπορείτε να αναπνεύσετε ελεύθερα. Ρονάλ. Ξεμητήστε ελεύθερα.
Καλέργης. Γερά. Αντισεισμικά ενεργειακά σπίτια. Με κολόνες και δοκάρια από μπετόμονο μπλοκ. Με βάση τους ευρωκώδικες προκατασκευής. Ξεχάστε τη συμβατική δόμηση. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στον Καλέργη. Εξωτερική μόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιστοποίηση ποιότητας ISO χωρίς ΙΚΑ. Παράδοση 3 μήνες. Καλέργης. 50 χρόνια γνώσης χτίζουν την εμπιστοσύνη σας. Πριν χτίσεις, τον Καλέργη να ρωτήσεις. 22960-82100. Body Move, η ελληνική βερσιόν του αθλητικού νεανικού ρούχου. Μοντέρνο, ποιοτικό, βαμβακερό. Σε μεγάλη ποικιλία και τιμές σοκ. Η ελληνική μόδα έχει όνομα. Body Move. Καλύτερο σόμπα. Καλύτερα πέλετ. Καλύτερα η δική μας. Η ελληνικής κατασκευής σόμπα πέλετ με άριστη ποιότητα για ασύγκριτη οικονομία. Ζεσταθείτε χωρίς να ξοδευτείτε. Νίκος Καγιόπουλος. Κρύο. Καιρός για πέλετ. Μήπως δεν ακούτε καλά? Μήπως αισθάνεστε βουλωμένα τα αυτιά σας? Μήπως δεν έχετε ακούσει το Otozan? Otozan, φυσικές οτικές σταγόνες με βιολογικά συστατικά, απομακρύνουν το κερί από τα αυτιά και σας βοηθούν να ακούτε καλύτερα. Otozan Spray αποτρέπει τη δημιουργία βίσματος, αντικαθιστά τις μπατονέτες και είναι ιδανικό για την καθημερινή υγιεινή των αυτιών. Otozan, βάλτε το καλά στα αυτιά σας. Και Otozan Nasal Spray ελευθερώνει την αναπνοή. Γερολιμάτος ΣΑΕΒΕ. Ρολά αδιάρρηκτα λειτουργικά. Γκαραζόπορτες για απόλυτη προστασία. Γερολιμάτος ΑΕΒΕ, η ελληνική εταιρεία που εμπιστεύεστε. Για καλό κρέας, μην πάτε μακριά. Ελάτε στο κρεοπωλείο Κατζό στο Εγάλεο. Πρόταση της εβδομάδας. Νεαρό μοσχαράκι που βράζει γρήγορα. Είναι πολύ μαλακό και η εκτροφή του έγινε αποκλειστικά με γάλα και καλαμπόκι. Ελιά με κόκαλο 4,89. Ελιά χωρίς κόκαλο 6,98. Σπαλομπριζόλα για κάρβουνο 5,69. Με την εγγύηση και την πιστοποίηση τη ΕΖΑ. Κρεοπωλείο Κατζό. Κόβουμε τις τιμές με τον Μπαλτά. Το νέο παρανοίξει με τη σύνθεση διπλή δράσης είναι η σίγουρη μέθοδος για να εξαλείψετε ψήρες και κόνιδες από το κεφάλι του παιδιού σας μια για πάντα. Παρανίξ, 100% αποτελεσματικό στην εξάλειψη ψηρών και κονίδων με μία εφαρμογή και με φυσικό τρόπο δράσης. Χαλιά και μοκέτες Αθανάσιος Δήμος. Χαλιά από όλο τον κόσμο για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες χαλιά σας περιμένουν στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς από 50 ευρώ. Ελάτε στο ξεπούλημα της χρονιάς. Σας περιμένουμε στην Ιερά Οδό 212, 50 μέτρα από τον Κηφισό. Τηλέφωνο 210-5315-005. Ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής παρουσιάζει Ελλήνων Ιστορικά, 100 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης. Ένα βιβλίο αφιέρωμα στην επανάσταση που έφερε την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Μαζί, Βασίλης Κουλάς, 30 επιτυχίες του κριτικού Λιράρη. Και η αξέχαστη ταινία του Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη. Τύπος της Κυριακής. Μάρας Φλέιμ. Ενεργειακά τζάκια καλωριφέρ. Οικολογικές ξυλόσομπες, λέβητες ξύλου και πέλετ. Υψηλή θερματική απόδοση και οικονομία. Μάρας Φλέιμ. Λεωφόρος Μαραθώνος 42 Παλίνη. Αλε κουλίνο μου, σου βρήκα μία 30διάρα κουφέτο Samsung LED 32 ιντσών μόνο 249 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις σε 50 πραγματικά άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονική. Πουθενά φθηνότερα. Λοιπόν, ήμουν τώρα στο control και επικοινωνούσα και έβλεπα και τα τηλεφωνήματά σας και τα email σας και όλα αυτά. Μιλάμε για ένα τρομακτικό ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Είναι εκατοντάδες οι τηλεθεατές οι οποίοι συμμετέχουν στην εκπομπή. Μας έχουν βάλει πάρα πολλά ερωτήματα. Ακόμη δεν έχουν κουβεντιάσει εδώ τίποτα. Και ο Σκουράκης δεν έχει μιλήσει καθόλου. Και ο Ναύαρχος και ο Στρατηγός και εσείς έχετε μιλήσει πολύ λίγο. Λέω λοιπόν, επειδή έχουν πολύ υλικό και επειδή το θέμα πραγματικά ενδιαφέρει πάρα πολύ από ό,τι βλέπω, θα πάμε σε μια δεύτερη εκπομπή την ερχόμενη Τετάρτη. Σήμερα θα βάλουμε μια τελεία, σε μια ώρα περίπου τελειώνει η εκπομπή. Αλλά όλο αυτό το τεράστιο υλικό που έχουμε συγκεντρώσει και είναι κρίμα να μην σας το παρουσιάσουμε. Συν όλα αυτά που έχουν να σας πούν οι καλεσμένοι μας και που τα λένε έτσι λίγο αποσπασματικά και πολύ γρήγορα, λόγω του δικού σας ενδιαφέροντος και της απέτησης δική σας, θα πάμε και την ερχόμενη Τετάρτη στο ίδιο αυτό θέμα. Άρα, σημειώστε μέρος πρώτο σήμερα. Κύριε Κουράκη, δεν έχετε πει κουβέντα μέχρι τώρα. Παρακολουθείτε, αλλά έχουμε πολύ υλικό να δείξουμε και πέστε μου, είσαστε ανεξάρτητος βουλευτής. Με τη νέα μέρα, με το κόμμα νέα μέρα.
Όλα αυτά που ακούτε. Ακούστε, εγώ εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Ότι είναι πραγματικότητα ότι οι εξοπλισμοί δεν ξέρουμε πόσα λεφτά είναι. Είναι κάτι αντίστοιχο με τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ακριβώς. Δεύτερον, ότι εκεί από πίσω υπήρχε ένας πακτολός από μίζες σε πολιτικά πρόσωπα και θα ξεκινήσω από την τελευταία δίκη του Άκη του Τσοχατζόπουλου που η εισαγγελέας όταν του έλεγε για την κατηγορία είπε το εξής περίφημο. Πέρναγαν πάνω από το κεφάλι μας οι μίζες, απίστευτες μίζες κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Πάντως είναι φανερό, όμως, είναι φανερό ότι ο Τσοχατζόπουλος και ο Σμπόκος είναι η κορυφή του παγόνου. Η κορυφή του παγόβουνου. Ή ένα κομμάτι του θέματος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Για εκατοντάδες είναι η κορυφή του παγόβουνου και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Όμως, είχαμε ξεκινήσει διαφορετικά μετά το 1974, όταν ξεκινήσαμε να στήσουμε την ελληνική βιομηχανία, αμυντική βιομηχανία. Όταν ξεκινήσαμε να χτίσουμε και την ΕΑΒ και τα αμυντικά συστήματα, που σήμερα θέλει, αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, θα ήταν τόσο συγκρουσιακός με τη σημερινή κυβέρνηση, όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Δεύτερον, εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι είναι απαράδεκτο να θέλουμε να κλείσουν σήμερα τα αμυντικά συστήματα και τις ελληνικές μικρές βιομηχανίες, γιατί πράγματι είναι μικρές. Έτσι. Βάλτε μια τελεία. Στο βωμό των ξένων προμηθευτών. Ακριβώς. Και κερδοσκόπων. Είναι αυτό που είπε ο κ. Καλαρίς πριν από λίγο. Βάλτε μια άλλη τελεία. Πάμε παρακαλώ. Και μάλιστα θα ήθελα πριν να κλείσω. Κύριε Κουράκη, να κλείσω, κύριε Χαρδαβέλα. Σήμερα έχουν ανεκτέλεστες η ΕΑΒ και τα αμυντικά συστήματα και η ΕΛΒΟ, καθώς επίσης προμήθειες, παραγγελίες που έχουν, καθώς επίσης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα κράτη για να κατασκευαστούν εδώ πυρομαχικά. Αυτό το θέμα θα το έχω υπόψη μου, το έχουμε ήδη ερευνήσει για την επόμενη εβδομάδα. Πάμε στον κύριο Γκίκα στο Skype, υπάρχει μια συγκεκριμένη ερώτηση που έχει σχέση και με το σήμερα. Να δούμε τον κύριο Γκίκα. Κύριε Γκίκα, ο οποίος κύριος Γκίκας είπαμε ότι είναι άνοιξε στην οθόνη μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Μάρα, διάβασέ μας τι μας στέλνει μία ακροάτρια. Το επιλέγω γιατί έχει επικαιρότητα το ερώτημά της, μεγάλη. Ξέχασαν μέσα σε εισαγωγικά 15 εκατομμύρια δολάρια από τα αντισταθμιστικά των Ουκρανικών Ζούμπρ. Μας τα οφείλει η Ουκρανία στην Ελλάδα από την αγορά το 1999 των δύο αερόστρωμων Ζούμπρ, τα οποία σε αντίθεση με τα ρωσικά αποδείχθηκαν προβληματικά λόγω προέλευσης τους από μακρά αποθήκευση και τώρα έχουν βγει εκτός υπηρεσίας. Ερώτηση λοιπόν για τον κύριο Γκίκα. Αντί να καταγγέλει, να μας πει ως τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, ζητήθηκαν ή θα ζητηθούν από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς, που ήρθε σήμερα στην Ελλάδα και είχε και συνάντηση με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο. Όταν. Ναι. Κύριε Γκίκα, το γνωρίζετε το θέμα. Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα από τα θέματα τα οποία είναι κακώς κείμενα από συμβάσεις του παρελθόντος. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι και ο Σπύριος Σπυριωτόπουλος και ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης προσπάθησε να διαφυλάξει όσο μπορούσε το εθνικό συμφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δυστυχώς, οι συμβάσεις οι οποίες υπεγράφησαν δεν ήταν σωστές συμβάσεις. Σας είπα ότι για ένα ποσό 195 εκατομμυρίων που στήχησε η προμήθεια, η ουσιαστική αξία δεν ήταν ούτε η μισή. Ναι, κύριε Γκίκα, το ερώτημα είναι το εξής. Παρ' όλα αυτά, και αυτό το θέμα πήγε στον εισαγγελέα. Τι είπατε? Πήγε στον εισαγγελέα. Το ερώτημα είναι όμως το εξής. Ο κύριος Γιακούμποβιτς, που λέγεται, το πρόεδρος της Ουκρανίας, ήταν στην Ελλάδα, ήρθε στην Ελλάδα. Του είπαν ότι ξέρεις κάτι, μας χρωστάς τα λεφτά αυτά. Δεν θα μας τα δώσεις. Ή έφυγε και δεν συνέβη τίποτα. Κοιτάξτε, σε διακρατικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο υπηρεσιακό, βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει αυτή η απέτηση. Γιατί, να σας πω και κάτι άλλο, τα 65 εκατομμύρια που δώσαμε για το ΑΣΠΙΣ 2, για τα F-16, το σύστημα αυτοπροστασίας, τα έχουμε πάρει πίσω? Έχουμε τα συστήματα ενσωματωμένα? Όχι.
Είναι μια σειρά από κακώς κείμενα. Κατάλαβα. Τα οποία βεβαίως αντιμετωπίζονται. Ο κύριος Βασιλάκος είναι πιο ειδήμων μου να σας πει για αυτά τα θέματα. Πολιτικά όμως, αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι, επειδή ακούστηκαν διάφορα, είναι ότι βεβαίως υπάρχουν μια σειρά εξοπλισμών που δεν είναι αυτή που έπρεπε, όμως οι ένοπλες δυνάμεις αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στο επιχειρησιακό τους έργο και δεν θέλω περί αυτού να υπάρχει καμία αμφιβολία, πρώτον. Δεύτερον, μια κουβέντα να πω, πράγματι και εμένα μου κάνει εντύπωση και το λέω ευθαρσώς, για ποιο λόγο δεν έχει γίνει ακόμα η εκαθάριση των ΑΟΜΕΓΑ, των αντισταθμιστικών, και ίσως καταλληλότερος να απαντήσει είναι ο διάδοχος του κυρίου Βασιλάκου. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Από εκεί και πέρα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Οτιδήποτε υπάρχει αυτή τη στιγμή κακό κείμενο διεκδικείται από το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Okay. Πάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο μέρος της υπόθεσης Σόνακ, για να πάμε μετά στον κύριο Βασιλάκο και να τον ρωτήσω, διότι εμφανίζεται να εμπλέκεται στο θέμα ή τουλάχιστον να γνωρίζει πολλά. Πάμε. Το 2006, υπουργός της Εθνικής Άμυνας είναι πλέον ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, όταν η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών αποφασίζει την δημιουργία ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για να εξετάσει εάν θα γίνει η παραλαβή των συστημάτων αυτών ή όχι. Την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο, τότε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος προτείνει στη Διεύθυνση Εξοπλισμών το αυτονόητο, δηλαδή να κηρυχθεί έκπλοκτος ο προμηθευτής του έργου, να υποχρεωθεί στην επιστροφή της προκαταβολής των 35 εκατομμυρίων εντόκους και να διαβιβαστεί ο φάκελος στον αρμόδιο εισαγγελέα. Όμως η πρόταση Μιχαλολιάκου αγνοείται εντελώς και την 1η Σεπτέμβρη 2006, μετά από συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την εταιρεία που κράτησαν 2 μήνες, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων είναι έτοιμη να καταλήξει στην τελική πρότασή της που θα διασφάλιζε τα συμφέροντα του δημοσίου. Λίγες ώρες όμως πριν από την σύνταξη του πρακτικού, ο Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών κ. Βαγγέλης Βασιλάκος ενημερώνει τα μέλη της ότι η Επιτροπή διαλύεται. Ο επικεφαλής της, νομικός κ. Κυριάκος Σαμπάνης, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, μας δήλωσε: 2 ώρες μετά θα είχαμε υπογράψει ο καθένας θα αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Οι ευθύνες δεν αναλαμβάνονται και ο κ. Σαμπάνης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στους αρμόδιους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι εάν η υπόθεση οδηγηθεί στο διοικητικό δικαστήριο, τότε το δημόσιο θα υποστεί βλάβη. Όμως και αυτή η προειδοποίησή του δεν λαμβάνεται υπόψη και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διεκδικεί ένα εντυπωσιακό πρόστιμο ύψους 594 εκατομμυρίων ευρώ από την εταιρεία, χωρίς όμως επαρκή αιτιολογία. Η Σόνακ προσφεύγει στη δικαιοσύνη όπου και δικαιώνεται. Έτσι, σήμερα, 12 χρόνια μετά από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης, και ενώ ο ελληνικός στρατός δεν έχει παραλάβει ούτε ένα μέρος των ηλεκτρονικών συστημάτων, η προκαταβολή των 35 εκατομμυρίων ευρώ παραμένει στα ταμεία του προμηθευτή και το ελληνικό δημόσιο καλείται τώρα να του καταβάλει και 3 εκατομμύρια ευρώ ως δικαστικά έξοδα. Ή, όπως λέει ο σοφός λαός, εκεί που μας χρωστάνε, μας παίρνουν και το βόδι. Λοιπόν, τι γίνεται, καταρχήν αυτό είναι αλήθεια ότι 2 ώρες, 3 ώρες πριν καταργήθηκε η Επιτροπή. Θα μου επιτρέψετε με όλο το σεβασμό, δεν είναι ακριβές ότι έχετε παρουσιάσει. Γι' αυτό σας καλέσαμε εδώ πέρα για να... Όχι, γι' αυτό σας καλέσαμε για να, εάν έχουμε κάνει κάποια λάθη, να, το, να τα δούμε. Όλο είναι ανακριβές. Είναι ανακριβές. Αντιλαμβάνεστε όμως για μια υπόθεση η οποία βρίσκεται στη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται να μιλήσω δημόσια. Τουλάχιστον μπορείτε να μας πείτε αν αυτή η επιτροπή καταργήθηκε 2 ώρες, 3 ώρες πριν. Δεν είναι. Ναι, αυτό είναι αληθές. Δεν είναι 2 ώρες πριν υπογράψουν το πρακτικό. Δεν θα υπέγραφαν κανένα πρακτικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δεν πρόκειται να συζητήσω την ουσία της υπόθεσης. Είναι μύθος ότι θα υπέγραφαν το πρακτικό. Μάλιστα. Όμως εμπλέκεται μια εταιρεία που κάποιος εδώ από τους συνδετημόνες τη χαρακτήρισε οφσετάδες. Η Σόνακ δεν είναι εταιρεία που έπαιρνε offset αντισταθμιστικά. Η Σόνακ είναι αμυντική βιομηχανία, όπως είναι η εταιρεία του κυρίου Ροζολή και άλλες. Η Άξον του κυρίου Λιακουνάκου είναι εταιρεία που ήταν διαμεσολαβητής, μεσάζων για να δίνει αντισταθμιστικά, όπως υπάρχουν και άλλες.
Δημιούργησε και μια εταιρεία αμυγός, αμυντική βιομηχανία. Τώρα αυτή είναι μια υπόθεση, ο ηλεκτρονικός πόλεμος που όζει κυριολεκτικά. Αλλά σας επαναλαμβάνω... Δεν μπορείτε να πείτε. Όχι, σας είπα σέβομαι τους θεσμούς, κύριε Χαρταβέλα. Είναι στη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται εδώ ούτε να... Μπορώ να σας πω πράγματα που είναι υπεράνω. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει τέτοια μυθολογία για αυτό το θέμα. Διαβάζω στον τύπο διάφορα. Και εντάξει, ανόητοι, ανόητα πράγματα γράφω. Να σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Εγώ σας κάλεσα εδώ γιατί σας εκτιμώ και δεν δέχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε καμία περίπτωση. Δεν έχει σημασία. Η πραγματικότητα είναι. Αυτές οι κατηγορίες, εάν δεν αποδειχθούν, για μένα είναι. Κοιτάξτε, οι κατηγορίες. Ακούστε για την κατηγορία. Γιατί σας λέω ότι ορισμένοι δίθεν συνάδελφοί σας είναι ανόητοι. Υπάρχουν 19 άνθρωποι οι οποίοι διώκονται. Και κατά τη γνώμη μου, κακός ο τύπος επιμένει τόσο πολύ στον πρώην αρχηγό ΓΕΣ. Δεν ξέρω. Κατηγορούμε. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Τον κύριο τον Ακόπουλο. Διώκεται για εκείνος. Διώκεται. Εν πάση περιπτώσει, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά θεωρώ ντροπή των δημοσιογράφων να δίνουν τέτοια προβολή στο θέμα. Εάν δείτε, βάζανε τη φωτογραφία του κυρίου Λιακουνάκου και τη δική μου δίπλα-δίπλα. Γιατί με ξέρει ο κόσμος, έχω κάνει 5 εμφανίσεις, 2-3 πόσο έχω κάνει στην τηλεόραση και μία στη δική σας. Και ξέρετε καλά, κύριε Χαρδαβέλα, σας το ξεκαθάρισα ότι ήρθα στην εκπομπή σας γιατί εκτιμώ τη δημοσιογραφική σας πορεία. Σας δεν πηγαίνω όπου και όπου. Το δεν ξέρω, είναι το λάστρα των τηλεοπτικών. Είχατε πάει και στο Αλέξανδρο Παπαχελά μια φορά. Στον Τράγκα έχω πάει, στο Παπαχελά και σε εσάς. Αυτό είναι όλο. Δεν θέλω τη δημοσιότητα, δεν ψάχνω τη δημοσιότητα. Σας είπα στο τηλέφωνο όταν μιλήσατε, βάζω στη Real News, κάνετε έρευνες, αν μπορώ να βοηθήσω με τις μικρές μου δυνάμεις, πολύ ευχαρίστως θα το κάνω. Μέχρι εκεί όμως. Σωστά. Πάμε λοιπόν στο θέμα. Πριν ο κύριος, να σας πω κάτι, να συνεχίσω το που έλεγα λίγο πριν. Για τη δημοσία δεν θα σας πω τίποτα. Εντάξει, να σας εξηγήσω δύο πράγματα. Επειδή και εσείς μιλάτε για μένα, να μιλήσω εγώ για εσάς. Εγώ σας κάλεσα εδώ πέρα γιατί σας εκτιμώ που σας είπα λίγο πριν και γιατί για μένα είναι. Κανείς δεν είναι κατηγορούμενος ένοχος πριν αποδειχθεί το οτιδήποτε. Το ένα αυτό. Το δεύτερο που θα σας πω είναι ότι πιστεύω ότι ξέρετε πολλά. Δεν έχει σημασία. Αυτά τα πολλά κάποια στιγμή, όχι στην τηλεόραση, σίγουρα δεν είναι ο χώρος για να τα πείτε. Αλλά όλος ο ελληνικός λαός. Κύριε Χαρδαβελά, μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Κάποια στιγμή πρέπει να τα πείτε. Στην Ελλάδα ζούμε. Υπάρχει και ένα θέμα ασφάλειας και προσωπικής ασφάλειας και της οικογένειάς μου. Στην Ελλάδα ζούμε. Ξέρουμε όλοι. Πολύ αυτό, καλά τι γίνεται και τι βρωμιά υπάρχει. Ακούστε με λοιπόν, στο θέμα του ηλεκτρονικού πολέμου υπάρχουν 19 άνθρωποι οι οποίοι διώκονται. Οι 18 διώκονται για την αρχική υπογραφή της σύμβασης. Αυτό δεν το έγραψε ποτέ ο τύπος, δεν τους ενδιαφέρει. Ο 19ος, δηλαδή εγώ, διώκομαι για διάφορα ψέματα που έχουν πει διάφοροι άνθρωποι. Αυτό και μέχρι εδώ, κύριε Καρδαβέλα, σας παρακαλώ να το σεβαστείτε. Σεβαστώ απόλυτα. Εμείς επικοινωνήσαμε πάντως με τη Σόνακ. Και επειδή ακριβώς είναι το θέμα στην δικαιοσύνη η υπόθεση, δεν θέλει να κάνει καμία δήλωση. Είναι ένα σοβαρό θέμα αυτή η ιστορία. Ελπίζω κάποια στιγμή να φωτιστεί. Έτσι δεν είναι? Πάμε τώρα ξανά. Εγώ θέλω να... θα παρακαλούσα, αν μπορούσε να διευκρινιστεί αυτό, η πληροφορία που υπάρχει ότι αυτό την απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός για παραπομπή του φακέλου στη δικαιοσύνη, τη συνυπέγραψε και ο άλλος υφυπουργός, ο κ. Στασούλας, και έκτοτε ο φάκελος χάθηκε. Χάθηκε. Λοιπόν, δεν ξέρω. Αυτό ρωτώ τον κύριο Βασιλάκο, αν ξέρει να με πληροφορήσει. Αληθές είναι αυτό. Μόνο που μπερδέψατε λίγο τους υφυπουργούς. Ήταν δύο υφυπουργοί, ο κύριος Μιχαλολιάκος και ο κύριος Λαμπρόπουλος τότε. Και ο Λαμπρόπουλος, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Ναι. Δεν ήταν φάκελος ενημερωτικός της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών. Ήταν ένας φάκελος του ΓΕΣ, απόρριτος φάκελος, όπου έγραψαν τα σχόλια. Δεν τον είχα δει εγώ αυτόν τον φάκελο. Έχετε δίκιο, κύριε Φράγκο. Ο φάκελος αυτός έχει χαθεί. Έχει απολεστεί. Όπως έχει χαθεί και ένας φάκελος της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών που ζητούσε να κηρυχθεί έκτοτε η εταιρεία. Αυτό δεν είναι καταπληκτικό. Δεν είναι δηλαδή. Δεν προδίδει αυτή τη στιγμή. Εγώ διώκομαι, κύριε Φράγκο. Όχι, όχι, εντάξει. Μάγουρ μπορεί να διωχτώ εγώ γιατί είπα κάτι. Εντάξει, αλλήμον. Θέλω να πω το εξής. Καλό που τα συζητάμε. Θέλω να πω ότι όταν μέσα σε ένα Υπουργείο. Χάνονται δύο τόσες. Ξέρετε τι αδίκημα είναι αυτό. Σας επαναλαμβάνω όμως ότι εγώ διώκομαι. Ναι, όταν λοιπόν μέσα σε ένα Υπουργείο, στο Υπουργείο Άμυνας, που υπάρχουν οι διαδικασίες. Και όχι από οποιοδήποτε γραφείο. Οι διαδικασίες λειτουργούν δίκη ιεροτελεστιών και χάνονται δύο τόσοι σημαντικοί φάκελοι. Είναι δυνατόν να μην βρεθεί πού είναι ο φάκελος. Υπέγραψε ένας υφυπουργός. Υπάρχει έρευνα γι' αυτό. Υπέγραψε ο άλλος υφυπουργός. Ποιος τον πήρε το φάκελο? Υπάρχει έρευνα.
Μην με ρωτάτε, κύριε Καλαρίδη, γιατί θα μπούμε, στην ουσία της υπόθεσης. Και δεν θα ακούστε να σου πω κάτι. Ένας πρόνος να σου πω κάτι. Είναι γεγονός ότι δεν έρχεται, δεν εμφανίζεται στην τηλεόραση. Παρόλο που ξέρει πάρα πολλά, περισσότερο από όλους μας σίγουρα, σε αυτό το στούντιο. Κάναμε μια κουβέντα πριν έρθει στην εκπομπή. Την οποία εγώ θα σεβαστώ απόλυτα και θα εφαρμόσω απόλυτα. Η συνεννόησή μου με τον κύριο Βασιλάκο είναι ότι θα μπορέσω να πω μέχρι εκεί που δεν δημιουργούνται ζητήματα και προσωπικά και νομικά και. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι δεν χρειάστηκε όμως να το κάνω, ότι έτσι κι αλλιώς αν υπήρχε μία επίθεση εναντίον του, εγώ θα τον προστάτευα. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για το επίπεδο που κάναμε τη κουβέντα μας και δεν υπήρχε και λόγος δηλαδή καμίας επίθεσης. Εξάλλου ο άνθρωπος δεν είναι εκτεθειμένος πουθενά. Λοιπόν. Πάμε στον Άβαρο. Αυτό, κύριε Χαδάβη, δεν έχει να κάνει άμεσα με το έχει, φαντάζομαι. Κύριε Καλαρίτη, πιστεύετε ότι έχει να κάνει άμεσα. Αν δείτε προσεκτικά το τι τέλος πάντων διέρευσε στον τύπο περί της ποινικής δίωξης, έχει να κάνει άμεσα. Κατάλαβα. Δηλαδή, εγώ ήμουν γενικός διευθυντής εξοπλισμού. Κατάλαβα. Μάλιστα. Λοιπόν, μία κουβέντα στον κύριο Γκύρο και μετά έρθω στον Άβαρο να τον αφήσουμε να μην περιμένει ο άνθρωπος μπροστά σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εμένα μου είναι πολύ εκνευριστικό να μπορώ να μιλάω με το Skype. Κύριε Γκίκα, πιστεύετε ότι όλα αυτά που υπόθηκαν σήμερα και τα υπόλοιπα που θα υποθούν την ερχόμενη Τετάρτη μας οδηγούν κάποια στιγμή στο να φωτιστούν αυτά όλα τα σκοτεινά ζητήματα των εξοπλισμών με τις μίζες και με όλα αυτά που έπρεπε να τα έχουμε και δεν τα έχουμε? Ναι, ναι. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία σας να ακουστούν αυτά σήμερα, να μάθει ο ελληνικός λαός για όλο αυτό το πέπλο μυστηρίου που καλύπτει τους εξοπλισμούς, για τις μίζες τις οποίες έπεσαν και κυρίως για τις αμαρτωλές συμβάσεις οι οποίες ταλανίζουν τη χώρα μας εδώ και 15 χρόνια. Και ακόμα δεν μπορούμε να ξεμπλέξουμε. Παραδείγματος χάρη τα υποβρύχια. Το ξανατονίζω. Αλλά αν μου επιτρέπετε κλείνοντας μία κουβέντα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, η απόφαση της κυβέρνησης, και το ξέρετε είναι κόκκινη γραμμή, είναι να μην κλείσει η ελληνική αμυντική βιομηχανία, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, να είμαι πιο ακριβής, τουλάχιστον στο στρατιωτικό σκέλος. Και θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα που είπε ότι, τον κύριο Κουράκο, ότι πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον ξένων εταιριών για τα προϊόντα μας. Βεβαίως υπάρχει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ανεκτέλεστο έργο 125 εκατομμυρίων ευρώ και υπάρχει και ένα μεγάλο συμβόλαιο από την Ινδία που με καλούς χειρισμούς μπορούμε να το πάρουμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκίκα. Είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι σε αυτό που είπε ο κύριος Γκίκα σε σχέση με τους δύο αξιότιμους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, τους οποίους εκτιμώ γιατί τους ξέρω ότι είναι άνθρωποι με ήθος. Αμάχονται για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και ίσως το επιτύχουν αυτό να συντηρηθεί. Αλλά δεν ξέρω αν θα επιτύχουν το άλλο. Να μην την παραδώσουν πάλι σε κομματικές διοικήσεις οι οποίοι την οδήγησαν εκεί σήμερα. Μάλιστα. Γιατί πάνε να διασώσουν τα κόμματα για να βάλουν πάλι τους δικούς τους απάνω. Τους λοιπόν, εντελώς ανεπαρκείς. Θα πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα. Μετά θα μιλήσει ο Ναύροχος και ο επόμενος κύριος, ο οποίος είναι ο κύριος Νικολόπουλος και οι υπόλοιποι. Αλλά θα δείξουμε και δύο ακόμη βίντεο που έχουν σχέση με τι? Με τα τυφλά F-16. Τα αεροπλάνα μας που δυστυχώς δεν έχουν αυτή τη στιγμή τα συστήματα αυτοπροστασίας που χρειάζονται. Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε. Παρουσιάζει Ελλήνων Ιστορικά 100 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης. Ένα βιβλίο αφιέρωμα στην επανάσταση που έφερε την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Μαζί Βασίλης Κουλάς, 30 επιτυχίες του κριτικού Λιράρη και η αξέχαστη ταινία του Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη. Τύπος της Κυριακής. Και οι πιο κεφάτες προσφορές είναι στο Βερόπουλο. Ελάτε για συμπυκνωμένο γάλα Nestlé Junior 5 συν 1 δώρο 3,67. Βόλια σπάλα χωρίς κόκαλο 8,59 το κιλό. Τυρόλο Classic για τόστ 5,99 το κιλό. Προϊόντα περιποίησης μαλλιών Pantene 40% φθηνότερα. Και επιπλέον πάνω από 480 βασικά προϊόντα σε νέες μόνιμα χαμηλές τιμές.
Βερόπουλος. Ακόμα πιο υπεύθυνα. Max Carpet. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις χαμηλότερες τιμές. Χαλί ολόμαλο χειροποίητο μόνο 95 ευρώ. Παιδικά χαλιά και μοκέτες μόνο 35 ευρώ. Μοκέτες μόνο 15 ευρώ. Max Carpet. Ιερά Οδός 105, Αθήνα. Ανδρουλάκης Κατασκευαστική. Ενεργειακές βιοκλιματικές κατοικίες. Χτίζουμε το παρόν, ορίζουμε το μέλλον. Ανδρουλάκης Ενεργειακή Δόμηση. 19ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Μαραθώνος, Πικέρμη. Τρόφιμα, ποτά, παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις. Όλα στο πιάτο σας. Έκθεση Expotrof 2014. Τον Ιανουάριο στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξηφασκίας στο Ελληνικό. Ιδιωτικό κταίο κόμπος Κηφισίας στο Μαρούσι. Τώρα και για μωτό στο πιο κεντρικό κταίο της Αθήνας. Και για μωτό κταίο στο κόμπο Κηφισίας. Ο επιθεωρητής Ρέστα βρήκε μια προσφορά μεγάλων διαστάσεων στην Κρέστα. Γρανιτοπλακάκια πρώτης διαλογής σε μεγάλες διαστάσεις από 8,90 ευρώ μόνο. Κρέστα. Προσφορές που δίνουν Ρέστα. Χαϊδάρι, γλυκά νερά με νίδι, Άλυμος, Θεσσαλονίκη. Θέλεις ταξί? 18-222. Δεν θέλεις να πληρώσεις για την κλήση ή το ραντεβού? 18-222. Θέλεις να πληρώσεις μόνο ό,τι λέει το ταξίμετρο? 18-222. Τάξιπλον. Πιο πολύ από ταξί. Στην Istiqbal κάθε μέρα ανοίγουν πολλά σπίτια. Ελάτε να ανοίξουμε και το δικό σας. Κρεβατοκάμαρα, καναπές, τραπεζαρία, όλα μαζί 1500 ευρώ. Και δώρο το στρώμα. Istiqbal. Έτσι ανοίγει σπίτι. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισού 152, έναντι κτέλ. Maras Flame. Ενεργειακά ζάκια καλωρίων. Ξυλόσομπες, Λέβητες ξύλου και πέλετ. Υψηλή θερματική απόδοση και οικονομία. Maras Flame. Λεωφόρος Μαραθώνος 42, Παλίνη. Καλά. Ακόμα σκέφτεσαι πώς να ταιριάξεις την ειδική βιβλιοθήκη και γραφείο για τον επαγγελματικό σου χώρο? Και όχι μόνο. Mondawood. Οποιαδήποτε κατασκευή με ειδικές διαστάσεις μπορείς να τη φτιάξεις μόνο στη Mondawood. Mondawood. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή που επιθυμείτε. Κορώνης 8 Περιστέρι, πλησίων Εθνικής Οδού. Τηλέφωνο 210-5745-503 www.mondawood.gr. Δίας Διαχείριση Κτηρίων. Εκεί που σταματούν οι άλλοι, αναλαμβάνουμε εμείς. Αποφράξεις, υδραυλικές εργασίες, απολιμάνσεις, καθαρισμοί, έκδοση κοινοχρήστων και ό,τι άλλο χρειάζεται η πολυκατοικία. Δίας. Όλες οι λύσεις σε ένα τηλέφωνο. Πόνος στους μύες και στις αρθρώσεις? Ναπροζίν Τζέλ. Τοπικό αναλγητικό αντιφλεγμονώδες. Στοχεύει στον πόνο, δρά στον πόνο. Ναπροζίν Τζέλ. Απελευθερώνει τις κινήσεις σας. Δάνεια στο κόκκινο. Smart Choice. Η έξυπνη επιλογή στη διαχείριση των χρεών σου. Ομάδα επιστημονικών συνεργατών αναλαμβάνει ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων οικοκυριών. Ήρθε η ώρα να βγεις στη σύνταξη. Smart Choice. Η έξυπνη επιλογή σου. Η συνταξιοδότησή σου, χρονοβόρα διαδικασία για σένα, εύκολη υπόθεση για μας. Ομάδα επιστημονικών συνεργατών μας αναλαμβάνει οικονομοτεχνικές μελέτες συνταξιοδοτικών υποθέσεων σε όλα τα ταμεία. Γνωμοδοτήσεις για έκδοση συντάξεων. Τώρα, κάθε μέρα, όλοι ξυπνάνε καλύτερα. Γιατί βρίσκουν στη Ραβένα τις πιο χαμηλές τιμές. Και τώρα, δωρεάν λεωφορείο από Αθήνα για Ραβένα. Καλέργης. Γερά. Αντισεισμικά ενεργειακά σπίτια. Με κολόνες και δοκάρια από μπετόμονο μπλοκ. Με βάση τους ευρωκώδικες προκατασκευής. Ξεχάστε τη συμβατική δόμηση. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στον Καλέργη. Εξωτερική μόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιστοποίηση ποιότητας ISO χωρίς ΙΚΑ. Παράδοση 3 μήνες. Καλέργης. 50 χρόνια γνώσης χτίζουν την εμπιστοσύνη σας. Πριν χτίσεις, τον Καλέργη να ρωτήσεις. 22960-82100. Για καλό κρέας, μην πάτε μακριά. Ελάτε στο κρεοπωλείο Κατζό στο Εγάλαιο. Μόνο εδώ θα βρείτε. Χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο, μόνο 3,99. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού, μόνο 3,59. Κιμάς Βόιος, λάπα, μόνο 5,50. Κοτόπουλο νοπό ελληνικό, μόνο 2,69. Κρεοπωλείο Κατζός. Κόβουμε τις τιμές με τον Μπαλτά. Τώρα το πρωινό σας τραπέζι. Το Στρόνιο Γαλαξίας. Γιατί με αγορές 30 ευρώ και άνω σας κάνουμε δώρο ένα κουτί Corn Flakes. Και ένα χυμό. Και ένα κρουασάν. Και ελληνικό καφέ. Και ένα κιλό ζάχαρη. Κερδίστε επιλέγοντας Γαλαξία. Και εκατοντάδες είδη. Όλο το χρόνο ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας. Το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Γερολιμάτος ΑΕΒΕ. Προλά αδιάρρηκτα λειτουργικά. Γκαραζό πορτές για απόλυτη προστασία. Γερολιμάτος ΑΕΒΕ. Η ελληνική εταιρεία που εμπιστεύεστε.
Διαλυτήριο αυτοκινήτων Γαρδέλης. Θέλετε να αποσύρετε το αυτοκίνητό σας? Αγοράζουμε την απόσυρση. Έχετε καταθέσει πινακίδες? Αγοράζουμε το αυτοκίνητό σας. Γαρδέλης. Τηλέφωνο 210-5595-200. Μεγαρίδος 154, Σπρόπυργο. Σκέφτεστε την κρίση. Αλλάξτε άποψη. Τώρα στο Φάμπρικα μπορείτε να βρείτε πλακάκια από 5,70. Είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας. Φάμπρικα, Κηφισού και Νιρβάνα, στις τρεις γέφυρες, τόσο κοντά. Η ώρα είναι 1.30, ακόμη έχουμε μισή ώρα εκπομπή. Έχουμε μπει όμως την 21η Νοέμβρη και σήμερα είναι η γιορτή των ανώπλων δυνάμεων. Βέβαια. Βλέπετε λοιπόν μια συγκυρία, μιλάμε για τις ανώπλες δυνάμεις και είναι η γιορτή των ανώπλων δυνάμεων σήμερα της Παναγίας και γιορτάζει βεβαίως και η Μάρα. Χρόνια πολλά, κυρία Ευχαριστώ Μάρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μετά τα χρόνια πολλά, πάμε να κλείσουμε καταρχήν με δύο ακόμη βίντεο, αλλά προηγουμένως είχαμε πει ότι θα ακούσουμε και τον Ναύαρχο. Τον κύριο Φουντουλάκη. Ξέρετε, συνεχίζεται η διαδικασία που έχουμε βάλει από την αρχή να απαντήσει ο κόσμος στο ερώτημα πόσο ασφαλής νιώθει με όλα αυτά που ακούει και με τις ελλείψεις τις γνωστές που υπάρχουν και τις ξέρετε κι εσείς. Εσείς είχαμε κουβεντιάσει και το θέμα και στην προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάμαι καλά. Πόσο έτσι μπορείτε να πείτε ότι παρόλα αυτά και παρόλα αυτές τις ιστορίες έχουμε πραγματικά τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή και είμαστε θωρακισμένοι τόσο που δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα? Δεν μπορώ να το πω. Δεν είμαι επιστήμονας. Μπορώ όμως να ζητήσω να παίξουμε πραγματικές προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας μεγάλα μοντέλα που υπάρχουν στο ΝΑΤΟ, τα έχουμε και εμείς εδώ, και να βγάζουμε αποτελέσματα. Πρέπει να ακολουθούμε μια επιστημονική μέθοδο. Σε αυτή τη χώρα ο καθένας βγαίνει και λέει κάτι χωρίς να μπορεί να βασίσει σε δεδομένα, με θυμικών πολύ, με πατριωτισμό, με εθνοκεντρικά σκεπτόμενα άτομα. Η ουσία είναι εξής. Εγώ βλέπω ότι την απειλή την καθορίζεις με αυτά που ξέρεις για τον αντίπαλο και με βάση την απειλή καθορίζεις τη δικιά σου άμυνα. Θα πρέπει να αποφασίσεις μια στρατηγική, αν θα είσαι ικανός να αντιμετωπίσεις την απειλή, αν δεν θα είσαι και θα υποχωρείς συνέχεια και θα δανείσεις, όπως σας είπε ο κ. Μαντζούκος την άλλη φορά εδώ, ή θα πρέπει να κάνεις κάτι ξεχωριστό, να φέρεις μισθοφόρους να παίξουν με όπλα από την Ευρώπη να σε προστατεύουν. Στην μακροχρόνια ιστορία της Ελλάδας τα έχουμε κάνει όλα αυτά. Ξέρετε, το ερώτημα, επίσης ένα ερώτημα που το έβλεπα τώρα που μας τηλεφωνούν και μας στέλνουν email, είναι ότι πόσο έβλαψαν τις ένοπλες δυνάμεις όλες αυτές τις ιστορίες. Εγώ βλέπω προσωπικά, εγώ από το 90 έχω εμπλακεί σε ό,τι εξορισμού σχεδόν έχει κάνει το ναυτικό. Λόγω ειδικότητας και λόγω γνώσεων. Ήμουν ο κυβερνήτης που έφυγε το πρώτο καράβι για τα Ίμια. Πήγα στα Ίμια χωρίς ανοιχτό σκόπιο. Έτσι, φτάσαμε να βλέπουμε τη Σάμμο να αναβοσβήνει και δεν ξέραμε αν βομβαρδίζουν οι Τούρκοι, αν έχει ξεκινήσει ο πόλεμος ή δεν έχει ξεκινήσει. Γιατί δεν είχαμε και επικοινωνίες. Τρομερές εμπειρίες. Παρακολούθησα τη νέα κορβέτα που ήταν το αντίστοιχο LCS που λέγαμε προηγουμένως εδώ των Αμερικάνων. Γιατί αυτά τα πράγματα που λέμε εδώ γίνονται και στην Αμερική, γίνονται στην Ινδία. Άνθρωποι σκοτώνονται που παραγγείλαν υποβρύχια στη Μαλαισία, την αχθήκαν στην Τινησία. Ο εξοπλισμός γενικά είναι ένα πεδίο το οποίο παράγει πολύ εύκολα πολιτικό χρήμα. Γιατί ο στρατός, και όπως τον έχουν κάνει, αν μου επιτραπεί η έκφραση, και δεν θέλω να εξυβρίσω σήμερα αυτή τη μέρα σε ένοπλες δυνάμεις, γίναμε λίγο μπάτσι. Έτσι. Η μετριότητα της μετριότητας, η αρχιτεκτονία της μετριότητας. Οι τελευταίοι της τάξης προάγονται, φεύγουν, παίρνουν αποφάσεις χωρίς να ξέρουν ούτε καν αγγλικά. Μάλιστα. Βλέπουν προδιαγραφές χωρίς να ξέρουν καν αγγλικά. Έτσι. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένα πνεύμα το οποίο τους καλούς εξωματικούς, και δεν θέλω να πω ότι εγώ ανήκω σε αυτούς, προς Θεού, άλλοι θα με κρίνουν. Τους δημιουργεί ένα πρόβλημα καταθλίψεως. Όταν παίρνει το ενοπλικό σύστημα, όπως εσείς είστε ο χρήστης, αλλά άλλος είναι υπεύθυνος να βγάλει προδιαγραφές. Άλλος να το πληρώσει. Άλλος. Και εσύ που είσαι ο βασικός που θα πεις, ναι, μ' αρέσει. Αντιμετωπίζω την απειλή. Μπορώ να παρέξω άμυνα. Αυτό που με πληρώσατε έχει return of investment, που λέμε στα ελληνικά. Έχει επιστροφή των χρημάτων σας. Σας καλύπτω με άμυνα. Αυτό δεν το κάνω. Ο χρήστης παίρνει κάτι που του λέμε, αυτό είναι, θα δουλέψεις. Μα δεν το ήθελα. Αυτό είναι, αυτό θα πάρεις. Τα ακούσατε και προηγουμένως, πάρτε τις φρεγάτες γιατί έτσι είναι. Μα εγώ θέλω να ρίχνω έξω αεροπλάνο. Ο Τούρκος έχει δυνατότητα για έξω αεροπλάνο. Δύο και πολλά σου είναι. Δεν πάει κανένα δουλειά σου, είσαι καλός εκπαιδευτικός. Κύριε Νικολόπουλε, να ρωτήσω και εσάς το ίδιο ερώτημα. Είστε, βλέπω εδώ, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών Αεροπορίας Στρατού. Στρατιωτικών. Είσαι ταξίαρχος στην αεροστρατεία. Το ίδιο ερώτημα που μου το εξήγησε ο Ναύαρχος. Πόσο κακό
έχουν κάνει όλες αυτές τις ιστορίες. Όχι μόνο στο αμυντικό σύστημα της χώρας, μην το βάλουμε τόσο το πράγμα δραματικά. Πώς έχει κάνει ακόμα στις ένοπλες δυνάμεις. Όχι, θα έλεγα να το βάλετε δραματικά. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι η κατάσταση δραματική. Είναι, εγώ βλέπω δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι εξοπλισμοί. Η δεύτερη είναι προσωπικό. Ό,τι να έχουμε και από εξοπλισμούς, εάν το προσωπικό δεν είναι σε τέτοια κατάσταση, να μπορέσει να ανταποκριθεί, γιατί σαν εξοπλισμούς είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Έχουμε το πρόβλημα της συντήρησής τους. Θα πρέπει λοιπόν να φύγουν τα χέρια από την εθνική άμυνα. Και εννοώ τρόικα, εννοώ οτιδήποτε άλλο, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και βασικά, επειδή τα τελευταία πολλά χρόνια έχει μπει ο κομματισμός μέσα και αυτό πρέπει να μείνει απ' έξω. Και μέσα από τη Βουλή και μέσα από διαδικασίες δημοκρατικές πρέπει να θεσμοθετηθούν τέτοιες διαδικασίες και νόμοι που να αφήσουν τις ένοπλες δυνάμεις να λειτουργήσουν μόνες τους. Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα, να κάνω κι εγώ ένα ερώτημα. Βεβαίως. Το 96 που φτιάχτηκε η ΓΔΕ, απέδωσε αυτό για το οποίο φτιάχτηκε. Η ΓΔΕ είναι η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών. Που αν θυμάμαι, μετά από μερικά χρόνια άλλαξε ονομασία, ονομάστηκε ΓΔΑΕ. Μετά ονομάστηκε ΓΔΟΣΥ. Μετά, ο βασικός σκοπός που φτιάχτηκε η ΓΔΕ τότε ήταν να συντονίσει ο πρώτος τους εξοπλισμούς των όπλων δυνάμεων. Δηλαδή, πήγαινε ο στρατός, έπαιρνε ένα ελικόπτερο. Πήγαινε το ναυτικό, έπαιρνε ένα άλλο ελικόπτερο. Πήγαινε η αεροπορία, έπαιρνε ένα τρίτο ελικόπτερο. Ο σκοπός ήταν να τα συντονίσει αυτά για να πετύχει η οικονομία. Αυτό με βάση την νομοθεσία που ίσχυε τότε, υπήρχε συντονισμός. Ποιος ο λόγος λοιπόν να έρθει μια ΓΔΑΕ, το οποίο στην ουσία, κατά τη γνώμη μου, ήταν η φλόγα που άναψε για να φτάσουμε εκεί που έχουμε φτάσει στις υπερχρεώσεις των εξοπλιστικών συστημάτων. Μήπως έχετε κάποια απάντηση, κύριε Βασιλάκου, σε αυτό? Θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές συμφωνώ με αυτή την ανάλυση και η απάντηση είναι ξεκάθαρη, έτσι. Αυτό το σχήμα της πολιτικής διαχείρισης των εξοπλισμών δεν λειτουργήσε. Η εμπειρία αυτό δείχνει. Και όχι μόνο λόγω της διαφθοράς και για πολλούς άλλους λόγους. Και είναι δυσλειτουργικό το σχήμα. Αλλά εδώ θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να μην πάμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή, ακούω πολλές απόψεις να γυρίσουν αυτού του είδους προμήθειες στα γενικά επιτελεία. Κατά την άποψή μου, ούτε αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, πάντα αυτές οι δαπάνες, επειδή είναι πολύ υψηλού κόστους, πρέπει να υπόκεινται στην πολιτική νομιμοποίηση εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι πολιτική απόφαση τελικά, γιατί το ύψος των δαπανών είναι μεγάλο. Συγγνώμη, κύριε Βασιλάκο, πάντα ήταν οι πολιτικές αποφάσεις και πριν το 1996. Όχι, δεν λέμε το ίδιο πράγμα. Δεν ήταν ανεξέλεκτα. Όχι, δεν λέμε το ίδιο πράγμα. Αυτό που σας λέω ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δηλαδή, αν εμείς γυρίσουμε σε ένα σύστημα πρώτου 1996, σας είπα την άποψή μου, δεν δούλεψε. Η εμπειρία αυτό δείχνει. Αλλά αν γυρίσουμε σε ένα σύστημα πρώτου 1996, νομίζω θα είναι ξανά λάθος. Σε όλες τις χώρες υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος τελεχώνεται από στρατιωτικούς, από πολιτικούς υπαλλήλους. Τώρα, το πώς λειτουργήσε εδώ είναι άλλη ιστορία. Απλώς σας λέω, επειδή είναι πολύ υψηλό το κόστος, όλα όσα είπαν οι αγαπητοί κύριοι είναι σε πολύ γενικές γραμμές και οι δικές σας. Σας έλεγα σωστά. Πάντως να σας αποκαλύψω και θα το κουβεντιάσουμε και με τον κύριο Ροζολή κάποια στιγμή αυτό. Πήρε ένας από τους βιομήχανους που ασχολείται με τα αμυντικά, εξοπλιστικά κλπ. Μέσα στο τηλέφωνο, όταν είμαστε στο κοντρόλ και διάβασα τι μας είπε, πιθανόν τον έχουμε και εδώ την ερχόμενη Τετάρτη, ότι εάν έχουν οι πολιτικοί μόνο αποκλειστικά την ευθύνη σε όλα αυτά, δεν υπογράφεται τίποτα. Διότι φοβούνται μην έχουν τύχει του Σαχατζόπουλου. Λοιπόν, δεν πέφτουν, λέει, υπογραφές ούτε και για μία βίδα αυτή την ώρα, διότι. Είναι έτσι? Ναι. Όμως έχει λυθεί αυτό που συζητάμε, έχει λυθεί ήδη. Με τον καινούριο νόμο, που είναι η κοινοτική οδηγία, προβλέπεται η ΚΑΠ, η Κοινή Αρχή Προμηθειών. Αυτό λοιπόν το όργανο, το οποίο. Αυτό που λέει ο κύριος Βασιλάκος, αυτή τη στιγμή αυτό θα γίνει. Αυτή είναι η κοινοτική οδηγία. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Το έχουμε υπογράψει, είναι ο νόμος και θα εφαρμόζεται για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και είναι και σωστό. Δεν μπορεί να παίρνει 10.000 αρβίλες στο ναυτικό, 25.000 με άλλη προδιαγραφή η αεροπορία και 32 ο στρατός. Είναι σωστό. Εγώ θέλω να πω κάτι.
Και είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν μου αρέσει να τελειώσει και η εκπομπή έτσι πεσημιστικά. Θα το πείτε στο τέλος, στον επίλογο. Εντάξει. Διότι ακόμη δεν είμαστε, έχουμε φτάσει στον επίλογο. Κάτι θέλετε να πείτε. Βεβαίως. Κοιτάξτε, επειδή ακούγεται αυτή η κριτική ότι δεν υπογράφουν, δεν κάνουν. Εάν οι πολιτικοί αισθάνονται ότι έχουν κάτι να φοβηθούν, ας μην υπογράφουν. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα από το δεν υπογράφω κάτι το οποίο είναι προφανώς και εμφανώς παράνομο. Mm-hmm. Θέλετε να δείτε τα αντισταθμιστικά. Σας είπα, είναι ευγενικός ο κύριος Ροζολής. Δεν σας λέει πώς είναι πραγματικά όλο αυτό το όμορφο συστηματάκι που στήσανε. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν έχετε πολύ χρόνο κύριε Χαρδαβέλα και δεν έχει και σημασία, εγώ θα σας πω κάτι το οποίο είναι άμεσο. Η Boeing και η Airbus αυτή τη στιγμή που μιλάμε πασχίζουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στο Αμπουντάμπι και στο Ντουμπάι να πουλήσουν αεροπλάνα. Η μεν το δικό τους Airbus, η άλλη το Dreamliner, τα μεγάλα αεροπλάνα. Από όλη αυτή την ιστορία το Αμπουντάμπι θα μπει, ενώ έχει τώρα μία βιομηχανία όπου απλώς παρασκευάζει μερικά πράγματα, θα αρχίσει να κατασκευάζει και θα αρχίσει να κάνει έρευνα και ανάπτυξη. Αυτά λοιπόν είναι τα υποτιθέμενα αντισταθμιστικά ωφελήματα. Ποτέ δεν λειτουργήσαν έτσι στην Ελλάδα. Είχατε από τη μία πλευρά αμυντικές βιομηχανίες που απλώς έπαιρναν χωρίς κανένα διαγωνισμό συμβόλαια. Από την άλλη είχατε τα γενικά επιτελεία που λέγανε είναι υλικό που το θέλω. Και τι κάνανε οι ξένες εταιρείες? Έδιναν λοιπόν στην εταιρεία Χ την ελληνική να κατασκευάσει ένα υλικό. Το πλήρωνες με πιστωτικές ονομαστικές αξίες. Τώρα μην σας μπερδεύω. Χ ποσό. Και για να το δώσει στον ελληνικό στρατό, συν Χ. Άρα δύο Χ. Άρα διπλοπλήρωνες. Και το τρίτο που πλήρωνες ήταν ότι αυτό το είχε ήδη πληρώσει την κύρια σύμβαση. Λοιπόν, ας μην ανοίξουμε την ιστορία, τα αντισταθμιστικά, ποιος υπογράφει, τι υπογράφει, γιατί δεν υπογράφει. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι οι βιομήχανοι, όχι οι σοβαροί, αυτοί θα βρεθούν εκτεθειμένοι. Ξέρετε κάτι, αυτά που λέτε όλα και αυτά που ακούστηκαν σήμερα και εμένα. Μου θυμίζει λίγο λειτουργία υποκόσμου αυτή η υπόθεση. Ένας υπόκοσμος ο οποίος υπάρχει μέσα από αυτά όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα και τις μίζες και τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια. Μου κάνει εντύπωση που τόσα χρόνια δεν ανακαλύψαμε τον τροχό σε αυτή την εκπομπή προφανώς, ούτε το χαλκό προφανώς. Τόσα χρόνια σέρνεται αυτή η ιστορία και την κουβεντιάζουμε, την ξανακουβεντιάζουμε. Κάνουμε και μερικά δημοσιεύματα, σωστά ή λάθος. Δεν έγινε ποτέ μια συστηματική προσπάθεια να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Των εξοπλιστικών προγραμμάτων και των αγορών κλπ. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση, δεν υπήρξε κανείς δικαστικός, κανείς εισαγγελέας που να πει το παίρνω το θέμα από την αρχή, από το 1974. Και αρχίζω και ξεφυλίζω και λέω, τι λεφτά ξοδευτήκανε το 1980, γιατί πράγμα, ποιος τα πήρε, πού είναι τα παραστατικά. Βεβαίως όλα αυτά για τους πολιτικούς έχουν παραγραφεί. Από αυτό και μόνο να συμπεράνετε πόσο πολιτικό χρήμα έχει παραχθεί. Ναι, 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 απίστευτο αλλά πολιτικό μου χρήμα. Μου επιτρέπετε μία επισήμανση. Νομίζω ότι η εταιρεία του κυρίου Ροζολή δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, είναι έτσι? Ναι. Υπάρχουν όμως εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Θα έξετε τον κόπο να δείτε τους ισολογισμούς τους και να δείτε τι ενημέρωση δίνουν στους επενδυτές τους. Εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τα εξοπλιστικά. Ναι. Ως μεσάζοντες, ως αντισταθμιστικά. Ως ό,τι θέλετε. Ως ό,τι θέλετε. Ναι. Και δείτε τα εκατομμύρια που λένε ότι έχουν από δουλειές από αντισταθμιστικά. Τα γράφει ο κύριος Φράγκος. Ποιος τον ακούει? Ναι. Ναι. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θέλω να σας κάνω, κύριε Φράγκο. Έχετε γράψει κανένα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι, έχει γράψει. Έχει ένα ζήτημα που βάζει τώρα. Ναι. Έχετε γράψει. Και ένα πολλά. Και δύο. Υπήρξε κανένα αντίκρινο. Δηλαδή, εσείς και πρόσφατα. Κλέβουνε. Όχι. Όχι, αλλά γιατί θέλω όχι. Να πω, καταρχήν να πω στον κύριο Βασιλάκο και αυτό όταν το διάβασα, αισθάνθηκα, ήθελα να τον συγχαρώ, αλλά δεν μπόρεσα. Έγραψε τα αντισταθμιστικά από τους εξοπλισμούς, είναι τα πιο εσχρά οχήματα διαπλοκής. Έχετε κάνει αυτή τη δήλωση? Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία. Όχι, έχει σημασία. Διότι αυτή τη στιγμή θα πάρουμε την εξής αποδοχή. Ότι η αρχαία άντρα δείκνηση, καθένας που πηγαίνει κάπου, είτε υπουργός, είτε είναι γενικός γραμματέας εξοπλισμών, είτε υφυπουργός, αναδεικνύεται από τις πράξεις του κατά πόσον αυτά που λέει θεωρητικά τα εφαρμόζει. Τώρα έρχομαι στους πολιτικούς. Για να μην εστιάσω τις ρίξω βέλη στον κύριο Βασιλάκο και παραξηγηθώ. Οι πολιτικοί αρχίσανε με το άρθρο 86 του συντάγματος. Έχουν τη μία συγκάλυψη. Φτιάξανε το ΚΙΣΕΑ. Έχουν τη δεύτερη συγκάλυψη. Κάνανε και τρίτη εφεύρεση. Κάνανε μία επιτροπή της Βουλής εκ 15 βουλευτών, οι οποίοι περισσότεροι είναι άσχετοι, είναι έτσι? Παντελώς. Επί των θεμάτων. Και λέει ο νόμος,
Δεν θα περάσει ούτε βίδα αν δεν υπογράψει 15 μελή σε Επιτροπή της Βουλής. Θέλει λοιπόν, θέλουμε 15 βίδες για τα F-16, πρέπει να τα πάμε στη Βουλή. Και όχι. Δηλαδή, όλα να γίνεται ένα μοίρασμα της ευθύνης, μια κατανομή της ευθύνης, η οποία δεν έχει ένας. Ο Υπουργός. Και πολιτικό. Διάχυση. Ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Αρχηγός, άντε και ο Αρχηγός. Έτσι. Αυτό πρέπει να έχει. Όταν, αν υποθέσουμε ότι εμένα με βάλανε ή τον βάλανε τον άβαρχο αρχηγό του στόλου και έπρεπε αυτός να έχει ένα δικαίωμα να απεραγγέλει καρμπιρατέρ. Και να μην αρχίσουμε πέστε στο Χαρδαβέλα και να ρωτήσουμε και τον Βασιλάκο και να ρωτήσουμε και τον άλλο και ψάχνει και να και ακούρευτο. Αυτό είναι διάχυση της ευθύνης. Θέλω να μου δώσετε τους πίνακες πριν κλείσουμε, γιατί θα ξεκινήσω τώρα τον επίλογο της εκπομπής με όλους τους καλεσμένους για να τοποθετηθούν. Τους πίνακες για το κόστος, πόσο μας έχουν κοστίσει τα τελευταία γεγονότα, διαμάχες κλπ. Και στο Αιγαίο κλπ. Και να δούμε συγκριτικά με το κόστος πολέμων σε άλλες περιόδους. Γιατί τα νούμερα είναι εξαιρετικά εντυπωσιακά. Και αμέσως μετά, επειδή η ώρα τελειώνει, θα ξεκινήσω τον κύριο Βασιλάκο και κυκλικά θα υπάρξει ο επίλογος της σημερινής μας εκπομπής μετά από όλα αυτά που ακουστήκαν. Και βεβαίως σας λέω ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ με τα ίδια πράγματα. Πολλά βίντεο δεν σας τα δείξαμε. Όπως φέρει πριν αυτό που είπαμε λίγο πριν, ότι τα F-16 πηγαίνουν στην τύφλα του, τυφλάλι, ότι δεν έχουν αυτά το σύστημα αυτοπροστασίας. Για να δούμε λοιπόν δύο κάρτες κατά προσέγγιση τα νούμερα, διότι δεν υπάρχουν επισήμως πουθενά νούμερα. Κόστος ελληνουργικής διαμάχης του Αιγαίου το 1974 από το 2000 μέχρι το 2010 σε δισεκατομμύρια ευρώ. Λειτουργικές δαπάνες 120 δις. Συντήρηση καύσιμα προσωπικό αέρα στον αέρα 1,5 δις. Συντήρηση καύσιμα περιπολή στη θάλασσα 1,4 δις. Είναι 22 δις 900 εκατομμύρια. Μαστίχησε από το 1994 μέχρι το 2010 όλη αυτή η ιστορία που μας έχουν μπλέξει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμο πόλεμοι, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα τέτοιο κλπ. Και βεβαίως βγαίνανε τα λεφτά, βγάζαν τα λεφτά. Μας έχουν ρίξει σε αυτό το λάκκο των λέοντων. Πάμε στο επόμενο. Να κοιτάξτε τώρα συγκριτικά. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ στήχησε στην Αμερική 350 δις ευρώ. Όταν εμείς είχαμε, σας είπα λίγο πριν, αυτό το νούμερο σε εξοπλισμούς από το 1974. Ο πόλεμος του Κόλπου στήχησε 50 δις ευρώ. Ο πόλεμος του Κωσόβου 2 δις ευρώ. Ελληνική διαμάχη στο Αιγαίο 1974-2010 122,9 δις ευρώ. Αυτά τα νούμερα, κυρίες και κύριοι, που είναι κατά προσέγγιση, διότι δεν υπάρχουν επισήμως, βεβαίως πουθενά. Αντιλαμβάνεστε, όπως και να έχει, είναι λίγο παρακάτω ή λίγο παραπάνω, δείχνει ακριβώς τη μεγάλη μας πληγή και τη μεγάλη μας αιμορραγία. Εάν δεν υπήρχαν αυτά τα νούμερα, θα είχαμε να κάνουμε μια διαφορετική Ελλάδα. Αλλά βλέπετε, εσύ το είπες, νομίζω, Λάμπρο, ο κ. Καλαρίτης το είπε, ότι μας έχουν βάλει στο να κάνουμε αυτές όλες τις αγορές. Διότι... Και πελάτες και στρατιωτική υπεροχή να μην έχουμε. Με αυτά τα λεφτά θα έπρεπε να έχουμε εξασφαλίσει και οικονομία και στρατιωτική όχι υπεροχή, κυριαρχία στην περιοχή. Έτσι. Δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Λοιπόν, επίλογος. Θα επιλέξουμε κάνα δύο από αυτές τις ερωτήσεις. Ξεκινάω όμως από τον κύριο Βασιλάκο. Καταρχήν, σας ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας σήμερα το βράδυ. Είστε μια πηγή πληροφοριών εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πιστεύετε, κύριε Βασιλάκο, ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε πραγματικά σε μια κάθαρση στο θέμα αυτό και σε μια τιμωρία των ενόχων, διότι αυτό εκατοντάδες τηλεθεατές μας τηλεφωνούν μέσα και μας στέλνουν email και λένε τα είπατε, τα δείξαμε, πάθαμε σοκ. Όμως μπορούμε να φτάσουμε κάποια στιγμή σε μια κάθαρση του προβλήματος αυτού και στο να καθίσουν κάποιοι στο σκαμνί, ρε παιδί μου, να απολογηθούν ή να επιστρέψουν κάποια λεφτά από αυτά τα κλεμμένα με τις μίζες στο ελληνικό κράτος. Κύριε Χαρδαβέλα, θα σας πω, δεν είχα καμιά διάθεση όταν αποχώρησα από το Υπουργείο. Αποχώρησα οικειοθελώς. Είχα κουραστεί όλη αυτή τη βρωμιά να την πολεμάσει 4,5 χρόνια. Δεν είχα καμιά διάθεση ούτε να μιλήσω για αυτά τα πράγματα. Είχα χαρακτηριστικά πει τότε ότι κάνω αποτοξίνωση. Μερικοί με ειρωνεύτηκαν. Εγώ την αποτοξίνωση μου την κάνω 3 χρόνια τώρα. Καμιά φορά βγαίνω σε εκπομπές σαν τη δική σας που αξίζουν τον κόπο. Όταν τη μέρα που έφευγα, μίλησα στους συνεργάτες μου και αισθάνθηκα την ανάγκη να τους ευχαριστήσω, γιατί εντάξει, δεν είναι ένας άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι από κάτω, οι περισσότεροι είναι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, μικροί αξιωματικοί όπως είπαν πριν,
και κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά και δούλευαν εχθημερών όπως και εγώ. Είπα λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία τα φούσκωσε ο τύπος, με φώναξαν οι εισαγγελείς, ο κύριος Πεπόνης, ο οποίος πραγματικά μου ενέπνευσε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Του είπα κάποια πράγματα και όλες αυτές οι έρευνες τώρα βάση έχουν αυτές τις καταθέσεις που είχα δώσει τότε στον κύριο Πεπόνη. Η δικαιοσύνη είναι ένα άλλο κομμάτι του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Τώρα για να ευθέως να σας πω αυτό που μου λέτε. Για όσους πολιτικούς έχουν φάει χρήματα, αν έχουν φάει. Να σας το πω αλλιώς. Για να ξέρει κάποιος θετικά, απόλυτα, ότι κάποιος έχει πάρει χρήματα, πρέπει να είναι εκεί μπροστά. Το να μου λέει κάποιος φέρε αποδείξεις, αν σας πω τώρα, εγώ μπορώ να σας πω πραγματικά περιστατικά, αν σας πω ότι ο Χαρδαβέλλας ή ο Βασιλάκος έφαγαν λεφτά, είναι εικασίες. Μπορεί λοιπόν, άμα πω για τον Χαρδαβέλλα, να έρθει ο Χαρδαβέλλα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Άρα πρέπει να είμαστε μπροστά, πρέπει να είμαστε παρόντες. Ή να έχουμε αποδείξεις σοβαρές. Πώς θα τις έχεις αποδείξεις, δηλαδή τι, τραπεζικούς λογαριασμούς, η δικαιοσύνη, κύριε Χαρδαβέλλα, ψάχνει και δεν βρίσκει. Ψάχνουν στα υποβρύχια τη Φέροσταλ. Την ThyssenKrupp θα την ψάξει κανείς. Τα έβγαλε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Στέλογλου, ότι είχαν εταιρεία. Με μία δήλωση ότι η Thyssen είναι αθώα του αίματος, της διαφθοράς, όλα είναι εντάξει, τους έχει ψάξει κανείς. Πήραν έτοιμη την εισαγγελία. Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση γι' αυτό? Λοιπόν, εγώ λοιπόν λέω για τους πολιτικούς. Αν έχουν φάει, καλοφάγωτα. Και ούτε θέλω να πάει κανείς φυλακή. Δεν με απασχολεί το θέμα. Όμως, θέλω πρώτον από τη δικαιοσύνη και από καμία πολιτική να μου πει ότι ο τάδε υπουργός έχει κάνει αυτό το ποινικό αδίκημα. Ας μην διώκεται, κύριε Χαρδαβέλλα. Δεν θα παίζουμε τώρα με τις λέξεις. Mm-hmm. Ισχύει ότι η παραγραφή, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, αλλά με συγχωρείτε, αν εσείς έχετε διαπράξει αδίκημα και είστε διπλωμάτης, δεν πρέπει να το ξέρω. Δεν μπορεί να σας διώξει κανείς. Ας μας πούνε λοιπόν ότι έχουν διαπράξει αυτά τα ποινικά αδικήματα. Γιατί έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα. Δεν ξέρω αν έχουν φάει λεφτά. Σας επαναλαμβάνω, αν τα έχουν φάει από τη μεριά μου καλοφάγωτα. Και δεν θέλω να πάει κανείς φυλακή, αλλά θέλω να ξέρω τα ποινικά τους αδικήματα ένα προς ένα. Και δεύτερον, θέλω να αφήσουν αυτή τη χώρα ήσυχη. Διότι δεν μπορεί αυτοί που δημιούργησαν όλο αυτό το χάος σε αυτή τη χώρα, αυτοί να μου λένε εμένα, σαν Έλληνα πολίτη σας το λέω, ότι θα σώσουν τη χώρα από τη χρεοκοπία. Είναι ντροπή. Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Οικονόμου, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει πολιτική βούληση κάποια στιγμή να φτάσουμε στον τομέα αυτό, σε μια κάθαρση και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέει και ο κύριος Βασιλάκος, να μας πούνε ποιοι έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα, τουλάχιστον να τους ξέρουμε. Τουλάχιστον να τους ξέρουμε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν δεν έχουμε, αν δεν γίνει συνταγματική αναθεώρηση, να αλλάξει το 86 που περί ευθύνης υπουργών, που πίσω από αυτό είναι ουσιαστικά το ανεύθυνο του υπουργού και του πολιτικού, δεν θα μπορέσουμε να πάμε και στα πρόσωπα και στην πηγή των προβλημάτων. Γιατί να μην το θέλουν? Και σας ρωτάω, είσαστε βουλευτής της ΔΙΜΑΡ, ενός κόμματος που είναι καθαρό, δεν είχε καμία εμπλοκή σε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί την εποχή που γινόντουσαν αυτά δεν υπήρχε ΔΙΜΑΡ, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Μετά κάνατε και μια συγκυβέρνηση ενός διαστήματος. Γιατί εσείς σαν κόμμα δεν έχετε αναλάβει αυτή τη σαρωφορία, ακούτε τι γίνεται, διαβάζετε τι γίνεται καθημερινά? Κοιτάξτε, η Δημοκρατική Αριστερά συνέχεια θέτει τέτοια ζητήματα. Ερωτήσεις που φέραμε ενδεικτικά εδώ, σας έφερα, αλλά και για τα υποβρύχια και για ζητήματα που αφορούν τα εξοπλιστικά προγράμματα. Συνέχεια και ο Φώτης ο Κουβέλης και εγώ, ανά τα χρονικά διαστήματα, προσπαθούμε να τα διαφωτίσουμε. Αλλά πρέπει να αλλάξει το συνταγματικό πλαίσιο. Υπάρχει το ανεύθυνο των Υπουργών με δύο κοινοβουλευτικές περιόδους. Απαλλάσσεται. Ευτυχώς. Γιατί αυτό τρελαίνει τον κόσμο. Ευτυχώς για τη λίστα Λαγκάρτ άκουσα ότι υπάρχει εισήγηση του εισαγγελέως ότι πλέον δεν υπάρχει παραγραφή. Μάλιστα. Και θα πάμε στο ειδικό δικαστήριο. Από λοιπόν, ό,τι φαίνεται. Το δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή, θα παραπέμψει την υπόθεση στο ειδικό δικαστήριο. Θα είναι ο πρώτος πολιτικός που θα δώσει λόγο. Κατάλαβα. Εγώ δεν λέω ότι είναι ένοχος. Κύριε Κουράκο. Να δώσει λόγο. Κύριε Χαρδαβέλλα, κατά την άποψή μου, το θέμα είναι πρώτον θεσμικό. Και όταν λέω θεσμικό, εννοώ βάσει του συντάγματος υπάρχει το άρθρο 86 που απαλλάσσει τους υπουργούς. Δεύτερον,
Δεύτερον, δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Αν δεν υπάρξει διαφάνεια στις προμήθειες των ενόπλων δυνάμεων, δεν μπορεί να προχωρήσει. Ναι, αυτό είναι ένα ευχολόγιο. Εγώ τρελαίνομαι όταν ακούω πολιτικούς να επιτρέψετε... λένε αν δεν γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Όχι, και ακούστε, ακούστε. Συγκεκριμένα και... πράγματα. Υπάρχει καλά, πολιτική βούληση. Δύο λεφτά. Υπάρχει πολιτική βούληση. Εάν δεν δημιουργηθεί θεσμικό πλέγμα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι αυτό που λέτε και εσείς. Λοιπόν, θέλετε παρακαλώ. Να σας πω. Το χαρακτήσατε. Τελειώσαμε. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Ξέρετε πόσο καιρό έχει να το συγκαλέσει ο κ. Βενιζέλος. Τον έχουμε καλέσει από το αρχές Σεπτεμβρίου και μάλιστα μας είπε ότι αρχές Σεπτεμβρίου. Κύριε Ζωλή, παρακαλώ. Για να μην μείνουμε με όλα τα πεσημιστικά. Και επειδή όπως κάποτε λέγαμε ότι η Ελλάδα δεν έχει πετρέλαια και κάποιοι μάλλον και από αυτή την εκπομπή απέδειξαν ότι υπάρχουν, θα σας έλεγα το εξής. Οι ένοπλες δυνάμεις, ίσως παρόλα αυτά που λέμε, συνεχίζουν να έχουν υπεροπλία. Δεν είμαι ο ειδικός, αλλά με τρία παραδείγματα θα σας πω. Έχουμε το καλύτερο άρμα στην περιοχή, το καλύτερο αεροπλάνο, το καλύτερο υποβρύχιο. Μην πάμε δηλαδή να δημιουργήσουμε στον κόσμο για να κάνετε και τον κάλο. Και το καλύτερο ελικόπτερο το Απάτσι. Και. Έτσι. Άρα λοιπόν. Θα σας το έλεγα και λίγο τραβηγμένο ότι έχουμε υπεροπλία και μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές οι οπλάδες που έλεγε ο κύριος Βασιλάκος δημιουργούν και κάποιες ανάγκες ότι πω θα μας φάνε. Έχουμε πράγματα που δεν είχαμε ποτέ και αντιμετωπίζουμε για έναν εχθρό που είναι 8 φορές μεγαλύτερος. Μου αρέσει το μήνυμα που δίνεται της αισιοδοξίας. Βεβαίως. Δεύτερον, έχουμε αμυντική βιομηχανία. Εάν οι Τούρκοι κατασκεύαζαν το καλύτερο μη πυρηνικό υποβρύχιο στον κόσμο που είναι το γερμανικό υποβρύχιο, εμείς θα τρελνόμαστε. Θα λέγαμε πω τι κάνουν. Κάναν μια υποκατασκευή του F-16 στη χώρα τους και κάνει και η ΕΑΒ. Υπάρχουν εταιρείες που κάνουν πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα απαλλαγώ στον κύριο Ροζολή, επειδή θα συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα. Μπορούμε να τα πούμε όλα τότε. Μαύρα, δηλαδή. Δύο κουβέντες από τον κύριο Καλαρίτη έτσι, συμπερασματικά για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει και θα συνεχίσει να έχει εξοπλιστικές ανάγκες. Διότι δεν συνορεύουμε ούτε με το Λουξεμβούργο ούτε με την Ελβετία. Και δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι η εξελίξη στην περιοχή που καθιστούν αναγκαία την ικανότητα της Ελλάδος να έχει όχι μόνο αποτροπή αλλά και προβολή δυνάμεως, γιατί έχουμε την Κύπρο, δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ. Και η περιοχή γενικά έχει αρχίσει και ρευστοποιείται. Μπορεί με αφορμή πλέον το ότι βγαίνει όλη αυτή η σαπίλα και η διαφθορά στη δημοσιότητα και μπορεί να μην πάνε όλοι που πρέπει να πάνε φυλακή, αλλά έχει καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Αυτό να γίνει αφορμή και να πάρω το νήμα από εκεί που το άφησε ο κύριος Ροζολής. Η Ελλάδα έχει δυνατότητες να τις επεκτείνει αυτές τις δυνατότητες, να φτιάξει μια αμυντική βιομηχανία η οποία θα γίνει και βασικός πυλώνας του ΑΕΠ. Μπορούμε να κάνουμε και τεχνολογία έχουμε και οι ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες. Εμείς έχουμε στα επίκαιρα μόνιμη σελίδα για την άμυνα, παρουσιάζουμε εταιρείες, έχουν τρομερές δυνατότητες. Κύριε Ζολή, σας έχει καλέσει ποτέ κανείς, υπουργός άμυνας, ο πρωθυπουργός, ή πρέπει να πάρει τις αμυντικές βιομηχανίες ελληνικές να πει τι δυνατότητες υπάρχουν, πώς θα τις εντάξουμε στο σχεδιασμό, τι σας έχει καλέσει ποτέ κανείς? Αυτό το θέμα. Συνεχή αιτήματα και περιμένουμε απαντήσεις. Περιμένετε ακόμη. Αυτό το θέμα είναι ένα από τα θέματα της επόμενης εκπομπής. Δύο λόγια από τον κύριο Νικολόπουλο. Ναι, ήθελα να πω, να ενισχύσω αυτά που είπε και ο κύριος Ροζολής και οι άλλοι παρευρισκόμενοι. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Είναι σε ένα καλό επίπεδο και από εξοπλισμό και από προσωπικό. Χρειάζεται στήριξη. Βγήκαν προχτές πάλι, χτες μάλλον, και λέγανε ότι η Τρόικα παίρνει πίσω τις συμφωνίες που είχαν κάνει για τις περικοπές μισθών, συντάξεων κτλ. Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και δεν επιτρέψτε μου να το πω εδώ, που ξεφεύγουμε λιγάκι. Δεν είναι ότι κάνουν χάρη. Πήρανε το 13 από τους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας όλα τα λεφτά που είχαν να πάρουν μέχρι και το 16. Μάλιστα. Άρα δεν κάνουν χάρη. Και θα ήθελα να πω ένα τελευταίο. Να έχει εμπιστοσύνη ο ελληνικός λαός. Αρκεί η κυβέρνηση να στηρίξει προσωπικό, εξοπλισμούς. Και μπορεί να βρεθεί λύση στα εξοπλιστικά ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Μάλιστα. Είναι αριθμοί αυτοί. Να τη δούμε. Υπάρχει μόνο κίνδυνος, μία μικρή παρένθεση, από εκεί που γινόταν το πάρτι της Μίζας, να μηδενιστεί ο αμυντικός προϋπολογισμός λόγω Τρόικας και να μην μπορούμε καν να στηρίξουμε αυτά που προαναφέραμε. Κύριε Φωτουλάκη. Εγώ φοβάμαι μήπως δεν ανήκουμε στη Δύση. Μήπως δεν ανήκουμε. Γιατί τα τάγκ δεν έχουν βλήματα, τα υποβρύχια δεν έχουν τορπίλες. Ανθρώπους στο Αφγανιστάν στέλνουμε με αεροπλάνα που δεν έχουν αυτοπροστασία. Στο Κόσοβο στέλνουμε ανθρώπους σε λεωφορεία τα οποία δεν προστατεύουν κανένα από ελεύθερο σκοπευτή. Όλοι οι νατοικοί στέλνονται θωρακισμένα, εμείς στέλνουμε με ύφασμα. Έτσι. Σεβόμενος το χώρο που προέρχομαι, στον οποίο έχω δώσει το αίμα μου και όλη τη ζωή μου, θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να το δούμε σοβαρά το θέμα.
Απολύτως. Είμαι μεγάλος πατριώτης. Είχα την τιμή να είμαι σε όλες τις κρίσεις από το 82 και μετά. Έχω περγαμηνές που έχω συμμετάσχει. Αλλά πρέπει να δούμε σοβαρά το θέμα. Πρέπει να το δούμε σοβαρά. Και Φράγκο. Εγώ χαίρομαι τους νεότερους από μένα, τον κύριο Ταξέρφο και τον κύριο Ροζολή, που αισιοδοξούν ότι είμαστε αρκετά καλά, διότι έχουμε τα καλύτερα άρματα χωρίς πυρομαχικά. F-16 χωρίς σύστημα προστασίας. Υποβρύχια που δεν τα έχουμε παραλάβει ακόμη. Και τα απάτσι τα οποία τα άφησε ο κύριος Βεντζέλος με μη εξυγχρονιζόμενα. Την πνίξανε το πρόγραμμα εξυγχρονισμών. Έρχομαι και στο δεύτερο για να κλείσω με το κύριο Βασιλάκο, που είπε αν κλέψαν οι πολιτικοί καλοφάγωτα. Όχι, εγώ δεν είμαι υπέρ των της άποψης καλοφάγωτα. Το ότι κλέψαν οι πολιτικοί, υπάρχουν χειροπιαστά στοιχεία. Ξέρετε γιατί διωκόνται σε μερικά στοιχεία? Διότι πρέπει να βρουν το αίμα. Εγώ έχω καταθέσει δύο φορές και το σύστημα αυτοπροστασίας. Ναι. Θα τα πούμε να βρεθεί το αίμα, δεν βρίσκουν αίμα. Πάμε στο αποτέλεσμα της δημοσκόπησης που ξεκίνησαμε στο ερώτημα. Λοιπόν, να το δω. Αποτελέσματα της τηλεφωνικής ψηφοφορίας. Νιώθω ασφαλή με τη σημερινή αμυντική κατάσταση της χώρας. Ναι, 15%, όχι 85%. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο το νούμερο και θέλω να το κουβεντιάσουμε την ερχόμενη Τετάρτη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς, όλους που είστε κοντά μας. Καλή νύχτα, σας ευχαριστώ και εσάς. Ευχαριστώ.